το κεφάλι μου. Την τρελά έβγαλα ένα χαρτί λευκό. Ξανά λέει για σαν ψυχα αναγκαστικά. Μα δεν μπερδεύτηκα, ξεφύγα λίγο παράφρον. Επέστρεψα, στάθηκα μέσα σε σκέψεις μου. Χάθηκα κι αφού τις πάτησα κι αφού με πάτησαν. Έψαξα μέτρηση πάλι αντιστροφή. Είναι η σύνθεση, φωτιά κι αντίσταση. Δίχως λογική απαράδεκτη. Είπες το αλλιώς για πάρτι σου απλά τρελή. Τέρματα σάπιασα, τέρμα τα λάθη σας. Παραφροντία σως, φωτιά τα μάτια μας. Σε τίγα πέθανα μέσα μου, έφεξες τα δικά. Καθήκα πάλι μπερδεύτηκα από το κεφάλι μου. Την τρελά έβγαλα ψυχα αναγκαστικά. Μα το ανέφτηκα, ποτέ δεν σκέφτηκα. Στα τέτα πέταξα μόνο στην πάρτι μου. Όλα τα έταξα, τα δικά έπεσα, έτσισα. Μέτρησα παραφροντία σως, πάλι μου έφεξα. Παιδιά, καλησπέρα. 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 Να συστηθείτε. Θωμάς είμαι εδώ. Σίμος. Γιώργος. Και τα επόμενα. Φουτζιτίβους είναι το ψευδόνυμο. Δραπέτης πηγάς είναι στα λατινικά. Ωραία. Σίμος πάλι. Μεσί. Ωραία. Και Βουντού. Ωραία. Στο συνοψίζοντας, στο τραγούδι σας υπάρχει ο στίχος πρώτα 5, ύστερα 2 και τώρα 3. Θέλω να μου πείτε την ιστορία του γκρουπ, ποιοι συναντηθήκατε στην αρχή, πότε, πού, αν αλλάξατε μουσικό στυλ στην πορεία και γιατί. Βρεθήκαμε το 7, ήταν περίπου Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, τότε που γίνανε φοιτητές. Εγώ έγραφα παλιότερα, εντάξει, με πιο παιδικό στίχο, ας πούμε, πιο νεανικό. Μαζευτήκαμε με κάποιους άλλους έτσι παρεάκι που ήταν αυτοδίδακτη μουσική και λέμε να βάλουμε στο hip hop μουσική, ας πούμε, σε όργανα. Ναι. Όταν λες όργανα εννοείς... Κιθάρα, μπάσο και τύμπανα. Και οτιδήποτε προέκυπτε αργότερα, δηλαδή σε γέφυρες κάποιο φλάουτο, ας πούμε, κάτι... Αλλά αυτά ήταν πολύ έτσι στην απέξω. από εκεί και πέρα κάναμε παρά με τα παιδιά τους ή άλλους και λέμε να το κάνουμε πιο δημιουργικό. Όλο αυτό ήταν ο Σταμάτης ο Φρατζεσκάκης από τη Χίο, έπαιζε την ηλεκτρική. Ήταν ο Βλάχος ο Θανάσης, το... Όχι. Ο Καραμπέκος ο Κώστας ήταν στο αρχικό. Έπαιζε μπάσο από το Βόλο ήταν ο Κώστας και μετά ήταν ο Λιμπέρης ο Κελτής από Αλεξάνδρεια, όχι από κάτω την Αίγυπτο. από εκεί κοντά στη Τράμα, δεν ξέρω πώς το διάλογο είναι. και έπαιζε την Πανά. Και αργότερα μετά άλλαξε η σύνθεση πάλι. Φύγανε τα παιδιά, κάποιοι φύγανε από πτυχίο κτλ. Βρήκαμε μετά το Βουτού και τα άλλα τα παιδιά, ο Θανάσης ο Βλάχος που είπα πριν, από τους Hazy Blue Something τώρα. Έπαιζε μπάσο, μετά ήταν ο Στέλιος Επισκόπου, Μαλίσιο Silence και Hazy Blue Something, τύπανα. Και ο Ηλίας ο Σκούρας ήταν στην κιθάρα. Άρα το πηγαίνατε, κάτσε λίγο τώρα. Πηγαίνετε για ρόγκ, για hip hop, γιατί πράγμα το πηγαίνατε. Όχι, ήταν hip hop, ήταν... Hip hop με μουσικά όργανα, με μπάντα. Με βαριές κιθάρες όμως. Κάποια κομμάτια ναι. Δηλαδή υπήρχε και επιρροή, ας πούμε, και του metal σε κάποια στοιχεία. Δεν ήταν όμως new metal στην κουβέντα, ξέρω εγώ. Linkin Park, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και γιατί αλλάξατε τελικά εντελώς από όλο αυτό και φύγατε από τα όργανα, ξέρω εγώ, και είπατε θα το κάνουμε hip hop σκέτο. Σκέτο. Ναι. Συμφωνήσαμε βασικά. Στο τέλος. Σε μια φάση έφυγε ο Ηλίας Σκούρας που το παίζει κιθάρα και είχαμε μείνει μόνο με τα άλλα δύο παιδιά, ο Θωμάς, ο Θανάσης και ο Στέλιος. Αυτό κράτησε ούτε για μήνα δηλαδή. Είπαμε να το κάνουμε μπασοτύμπανο και στίχους, τίποτα άλλο. Μετά έφυγα κι εγώ από Λαμία. Έσπασε λίγο η όλη φάση. Τα παιδιά που ήταν οι άλλοι ήταν μουσική, ασχολήθηκαν λίγο με τα συμπληρωμάτά τους. Έχει όλο μια μέρα στο θωμάτι, λέω, δεν το γυρνάμε το λίδιό μας. Και το εκείνο. Έτσι, για την πάρτι μας, ρε. Και σε έγινε αλλαγή, δηλαδή. Έγινε αλλαγή και μετά από κάνα δύο χρόνια, το 2011, 2012, κάπου εκεί. 12. Μιλάω με το Σίμω εκεί στο Facebook, κλασικά. Και μου είχε πει ότι είχε δώσει παλιά ένα συμπληρώτημα, ξέρω εγώ, με κάτι από του φίλου του.
μου λέει, έχω κάτι beat, μου λέει, να σας δώσω, μου λέει, μου σας αρέσουν, τα ακούω εγώ, μου λέει, δεν θα σας αρέσουν, τα ακούω εγώ, έχω τα πλάκα, ξέρω εγώ, μου λέει, στο δωμάτιο, λέω, συγγνώμη, να πω και ο Σύμπαν, μου λέει, ναι, έτσι το λέω. Και μπήκε και ο Σύμπαν. Ήταν ανάλογα αν θα βάλει μετά το κεφάλαιο ή όχι, το συμφωνήσαμε τελείως. Ναι, φαντάζομαι έβαλε, έτσι. Ναι, μα πληρώνω. Έβαλε και τσιγάρα εκεί. Ωραία. Τώρα, με το όνομα του γκρουπ παράφρον θείασος, εννοείται εσάς, τους άλλους, όλους μας. Εννοούμε το θείασο μια διαφορετική σκέψη, ας πούμε. Η σκέψη ήταν, αφού η ζωή είναι ένα σανίδι και ο καθένας έχει τους ρόλους που παίρνει από κάθε θειασάρχη, ο καθένας διαφορετικό ή και ίδιο, να βγει όλο αυτό έξω από αυτή τη λογική. Και αφού αυτό είναι λογικό, ας πούμε, αυτή η λογική, κοινή γνώμη, ας πούμε, κτλ. Είναι η λογική του κόσμου και αυτό που θεωρούν λογικό, ως αντίποδα. Και ο θείασος είναι, στην ουσία, στο θέατρο αυτό, ρε παιδί μου, υπάρχουν και κάποιοι ηθοποιοί χωρίς θειασάρχη, ας το πούμε έτσι. Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποιος γράφει στίχους μουσική και ποια είναι η διαδικασία όταν γράφετε πράγματα. Πώς ανταλλάσσετε πληροφορίες, πώς γίνεται δηλαδή. Στίχους γράφω εγώ και ο Θωμάς, στα περισσότερα κομμάτια, σε όλα βασικά τα κομμάτια σχεδόν. Ειδικά για αυτό που είμαστε μαζί, ο καθένας γράφει τα δικά του, ξέρω. Έχασα από ένα κομμάτι νομίζω, και θα σου πω ο Θωμάς. Μουσική στα πιο παλιά κομμάτια είχα γράψει εγώ. Είχα γράψει και ένας φίλος που είχε βοηθήσει μια φορά. Και ο Θωμάς ο Βλάχος μας είχε δώσει ένα beat που είχε φτιάξει. Και μετά που μπήκε ο Σίμος, ανέλαβα ο Σίμος καθαρά τα κομμάτια εδώ. Μου φύγε με το βάρος αυτό. Άρα ο Σίμος γράφει κυρίως μουσική. Ο Σίμος γράφει τη μουσική, ναι. Ωραία. Με αφορμή το τραγούδι δηλώνω ένοχος. Που έχει στην αρχή του, από ό,τι έχω καταλάβει, μια λίπα από το Sleeping Village, στην Black Sabbath και στο τέλος. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω τι μουσικές ακούτε, από ποια συγκροτήματα είστε επηρεασμένοι και ποια είναι η μεγαλύτερη επιρροή του καθενός από εσάς. Μην πείτε όμως για τρεις, πείτε μου μία. Δηλαδή, θέλω να βάλω ένα δίσκο, οπωσδήποτε να ακούσετε, θα βάλω ξέρω από αυτόν. Σας γάμισα, το ξέρω. Ναι, λίγο. Ναι. Επιρροές τώρα από... Γενικά έχω πολλές μουσικές εγώ. Μπορώ να πω ότι είναι μία, ας πούμε. Σίγουρα είναι το hip hop. Είναι και η metal, είναι και το punk, είναι η βαλκανική μουσική και τα παραδοσιακά τα επιρρότικα, ας πούμε. Δεν έχει... Αλλά από εκεί και πέρα, σαν επιρροή, είναι η Avril Member. Δηλαδή, και με αυτούς μεγάλωσα στην ουσία. Τώρα δίσκο δεν ξέρω, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι ένας ο αγαπημένος. Εγώ, σαν πρώτο έτσι, ουσιαστικά άγγιγμα για να αρχίσω, σαν πρώτη όθηση, ασχολούμαι, ήταν, βασικά δεν ήταν ένας, ήταν και η FFC, ήταν και η FFC, πάλι ελληνικά σχολήματα, τώρα δεν είχαμε ιδέα, ήμουν από ψηλικά, αλλά δεν είχα ιδέα από ξένα πιέβερ και τέτοια, δηλαδή το μόνο ξένο που ακούσαν ήταν Κούλιο, τέτοια πράγματα, δεν είχα ακούσει. Ήμουν τώρα πέμπτη δημοτικού, έτσι, δεν είχα ένα. Τέμις Κούμπρια ήταν, είναι πολλά ερωτημάτα. Αλλά... στιχουργικά τώρα... εγώ πιο πολύ ξέρω εγώ έτσι, πιστεύω έχω επηρεαστεί από Immortal Technique, από εξωτερικό ξέρω εγώ, αλλά όχι όμως με αυτά που λέει ο άνθρωπος αυτό, ξέρω εγώ, είτε φορούν άλλη χώρα, είναι δικά τους δεδομένα. Εγώ ασχολούμαι με την πραγματικότητα της Ελλάδας. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Γαλλία, ξέρω. Έξω από αυτά που μαθαίνω, αλλά είναι στην Ελλάδα. Ζω, αλλά για την Ελλάδα θα γράψω. Δεν μπορώ να γράψω κάτι άλλο. Άρα θα έλεγες ότι οι Active Members έχουν επηρεαστεί πολύ από όλα τα ακούσματα. Η FFC ίσως και μετά η Active Members, ναι. Σαν πρώτο για το hip hop, έτσι. Τώρα γενικά μουσικές είναι άπειρα στην Ελλάδα και πολλές μουσικές. Και ίσως και πολλές. Ξέρεις κάποια τραγούδια ή κάποιο άλμπουμ και το υπόλοιπο δεν τα ξέρεις. Ναι, σωστά. Αν ξέρεις δηλαδή κάτι σκυλάδικα και τέτοια που δεν έχεις. Ναι, που τα ακούσεις στην τύχη μόνος άμα στο ραδιόφωνο και τα λάρες, κάτι τέτοιο. Τώρα όλες οι υπόλοιπες μουσικές εγώ τις ακούω, δεν έχω ένα πρόβλημα. Είμαι θετικός στο να ακούσω. Σύστημα.
Εγώ αναγκαστικά πρέπει να έχω επιρροές από όλες τις μουσικές, ας πούμε, για να φτιάξω κιόλας κάτι, ξέρω εγώ. Τώρα, κυρίως hip hop της δεκαετίας του 90, ας πούμε, που ήταν πιο βρώμικο, ας πούμε, ήταν, έχει γίνει λίγο διαφορετικό από αυτό που υπάρχει τώρα. Οπότε, πολύ διαφορετικό, είναι, εντάξει, είναι... Αυτό τώρα δύσκολο να σου πω. Όχι, εντάξει. Ούτε καν συγκρότημα μπορώ να σου πω. Αλλά η μουσική, ας πούμε, εκτός από hip hop. Ρέγγι κυρίως, ας πούμε. Ρέγγι. Ωραία. Συστήνεστε ως do it yourself Greek, Greek rap group. Σωστά. Καταρχήν θα μου πείτε για τον καθένα από εσάς ποιο είναι το νόημα πίσω από τις λέξεις. Από τα αρχικά αυτά. Εντάξει, τι σημαίνει δηλαδή ένα συγκρότημα που είναι do it yourself. Και δεύτερον, γιατί rap. Και όχι hip hop. Ναι, rap είναι ο τρόπος στην ουσία. Rap είναι μουσική, ναι. Hip hop μπορεί να είναι τα δραστοιχεία που λένε, το κίνημα, όλο αυτό. Αχα, οκ. Γιατί επιλέξατε το rap και όχι το hip hop. Τυχαία ίσως. Εγώ προσωπικά λέω, δηλαδή όταν το φτιάξαμε δεν σκέφτηκα κάτι. Άρα έγραψα τη λέξη, ας πούμε. Ναι, rap κάνουμε, rap λέγεται η μουσική, αλλά rap δεν είναι. Ίσως γιατί ράπι, γιατί hip hop και όχι κάτι άλλο. Δηλαδή, μάλλον είναι εύκολο στο να βγάλεις κάποιες σκέψεις έξω στην ουσία. Δηλαδή, αν μπορούσες να το κάνεις με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, νομίζω θα το έκανες. Είναι σαν ένα μέσο, ας πούμε, που να βγει. Ναι, αλλά γιατί τη μία, παιδί μου, ονομασία και όχι την άλλη. Πάντα σε ούλου. Καθαρά τυχαία, δηλαδή, να ναι. Εμένα αυτό να λέγεται η λέξη hip hop, όσον αφορά τη μουσική, δεν μου άρεσε ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Σαν λέξη. Και ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε το κίνημα τη hip hop τώρα. Δεν είναι. Εγώ έτσι το παίρνω δηλαδή. Η μουσική που κάνει, ας πούμε, τα τέσσερα στοιχεία. Ναι, όλο αυτό το σκηνικό, ξέρω εγώ, που λέει. Ωραία. Και θα μου πείτε ο καθένας από εσάς τι σημαίνει για αυτόν. Θα ακούσα το σήμα τώρα. Αυτό το do it yourself. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Το yourself. Στην ουσία ότι, εντάξει, ότι ας πούμε εγώ έτσι πως το παίρνω εγώ, ας πούμε ότι δεν κοιτάζουμε πολύ τη λεπτομέρεια, ας πούμε, δηλαδή... Πώς να σου πω ρε παιδί μου τώρα, παίρνεις κάτι, το φτιάχνεις, το δημιουργείς και το βγάζεις έξω μόνος, ο ίδιος, ξέρω εγώ, κατευθείαν, ατόπιο, ξέρω έτσι. Ωραία. Στην ουσία μπορεί να είναι και επειδή και δισκογραφικής και τα λοιπά θα σου βάλουν κάποια στάνταρ, ας πούμε, ότι θέλω αυτό και απ' την άλλη είναι και το σαν ελεύθερη μετάφραση παίξε το μόνος σου. Άμα δεν έχεις λεφτά λέει να πάω πληρώσεις. Για πες. Αυτό με τις δισκογραφικές ευκαιρίες. Εμένα εκεί πέρα στηρίζεται πιο πολύ η θεωρία του DIY, ξέρω εγώ. Στην εισαγωγή, έτσι. Γιατί DIY μπορεί να κάνει τραπέζι μου, θυμάστε. Σωστό και αυτό. Ναι. Αλλά αυτό, ότι εγώ είχα πει από την αρχή στα παιδιά, ακόμη με το παλιό σχήμα, ότι έτσι και μιλήσουμε για δισκογραφική, για να ξεχάσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω το βάλει. Αν σα έκανε πρώτα δισκογραφική, θα λέγε όχι. Ναι. Έχει τύχει να συζητηθεί τέτοιο πράγμα για συμβόλαιο με τη δισκογραφική, όχι μεγάλη τώρα. Δισκογραφική στο Πεκί, στη Λαμία, δεν θυμάμαι καν πώ λεγόταν. Και εγώ του είπα ότι άμα θέλετε η πλειοψηφία. Να μπούμε στη γραφική, οκ, εγώ αποχωρώ. Δεν θέλω να το βάζω εδώ πάνω το κεφάλι μου. Κανένα να μου πει μην το γράψει έτσι, γράψει αλλιώ. Εκεί βρίζει, εκεί δεν βρίζει. Δεν θέλω τίποτα. Γιατί υποτίθεται θα το κάνω πρώτα απ' όλα για να ικανοποιώ τον εαυτό μου. Για να νιώθω εγώ καλά με αυτό που γράφω. Αλλιώ θα μπορώ να γράψω ένα γάρο μαλακίε εδώ και να πουλάω μουρ και να κάνω και οτιδήποτε. Να κάνω και διαφημίσει. Αν συμφωνείτε σε όλο αυτό, φαντάζομαι που λέει, έτσι. Προφανώς για να μην έχουμε υποχωρήσει. Μπορεί ένας λευκός να αποδώσει άξια μια μουσική που έχει γεννηθεί από μαύρους. Πιστεύω ναι, δεν έχει να κάνει το χρώμα. Όχι το χρώμα. Εννοεί εμπειρίες, το που ζούσε εκείνος, το πώς ζούσε. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ένας μαύρος που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Με ένα μαύρο που είναι στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ. Μπορεί να αποδώσει το ίδιο σε βιώματα, φυσικά και όχι. Όχι. Άρα είναι
ο καθένας είναι για το τι μιλάς. Αυτό λέω όμως ότι... Τώρα να βγω να μιλήσω για συμμορίες και δεν και δεν έχω. Όχι για συμμορίες, δεν έχω. Έχω δεν ξέρω, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι ο μαύρος που λες από τη Νέα Υόρκη με τον μαύρο που ζει εδώ, ποιοτικά, μπορεί να φτιάξει καλύτερο hip hop από αυτόν που είναι εδώ. Αυτό είναι και θέμα εμπειρίας μάλλον, κάπως έτσι το βλέπω, θέμα ακουσμάτων. Και στο hip hop βασικά πάντα ο στίχος μεγάλη. Δηλαδή αυτή ήταν η, η βασική του ιδέα, ας πούμε. Οπότε τώρα στα skills, στα τέτοια, είναι λίγο ίσως και ανούσια στον τρόπο έκφρασης, ας πούμε. Δηλαδή άλλος έχει καλύτερα, άλλος έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, άλλος έχει λιγότερες. Δεν μπορείς να πεις ότι να τα βάλεις ένα κουτί και να πεις αυτό είναι καλό, αυτό όχι. Ναι. Εσύ σημαίνει τι λες. Συμφωνώ με τα παιδιά βασικά. Και άμα δεις και πού άνθησε περισσότερο με το hip hop, στη Γαλλία ξέρω εγώ, που πήραν και λευκοί. Yeah. Οι οποίοι ήταν μετανάστες, ας πούμε, είχαν βιώματα. Mm-hmm. Και φαίνεται στο στίχο του, στο στίχους που γράφουν, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε. Και είναι και λευκοί. Ναι, είναι λευκοί. Και και Βαλκάνια ακόμα. Και έχει καλά κομμάτια, ας πούμε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα που έχετε παίξει live. Τα περισσότερα στη Λαμία. Ξεκινήσαμε με το γιορτή της μουσικής, πώς το λέμε. Ναι, 21 Ιουνίου 2009, στις γιορτές της μουσικής. Ένας φίλος ο οποίος παίζει σε... διδάσκει σε μουσικό σχολείο σε οδείο, δεν θυμάμαι. Έχει δικό το οδείο, έχει δικό το οδείο, κάτι τέτοιο, ναι. Μας είχε πει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, ότι άμα αφήνεται, εγώ θα διοργανώσω αυτό με συγκροτήματα από το μουσικό σχολείο και από το οδείο και με πιτσιρικάδα στο τουλάμι, άμα αφήνεται να βγει στο τέλος να πείτε ξεχωμένα κομμάτια. Μας είχε ακούσει, γούσταρε. Και έτσι έτυχε και παίξαμε με τη σαμπάτα εδώ, έτσι. Με όργανο, το αρχικό σχήμα. Ναι, τότε δεν ήταν ο σχήμα. Όχι με το πολύ αρχικό, με το δεύτερο αρχικό. Το δεύτερο αρχικό. Ουσιαστικά όταν δημιουργήθηκε ο Παράφων Θείας σαν group και όχι σαν project που ήταν στην αρχή. Μετά το Παράφων Θείας έγινε ο όνομα του ερωτήματο. Πριν δεν ήταν. Εκεί είχαμε παίξει, μετά είχαμε παίξει κάτι μαγαζιά στη Λαμία. Είχαμε παίξει ένα live πάλι στη Λαμία μαζί με κάτι παιδιά από Αθήνα. Με τους, και, πρόσφατα τώρα αυτό λες. Όχι, ναι και το πρόσφατα τώρα, αλλά και είχαμε παίξει και το 2010 το Γενάρη με τους Department και τους, τους Ψυχόδραμα, του Δυστοπία, Θεσσαλονίκη και κάτι παιδιά. Αυτό, δεν μου κάνει πάρα live. Ένα live ήταν το πρώτο πολυκλήμπουλ που δεν έκατσε, που είχαμε πριν, που δεν έκατσε τελικά. Θέλω να μου πείτε τώρα ο καθένας από εσάς, τώρα εντάξει μπορεί να συμφωνείτε κιόλας, δεν ξέρω, με ποιους θα θέλατε να παίξετε μαζί live. Παιδί μου, τρελόνιο τώρα, δεν έχει σημασία, αλλά θέλω να μου πείτε, όχι κάτι που να είναι χειροπιαστό. Και από εξωτερικό εννοείς. Ναι, από πολύ καλά. Δεν είναι χειροπιαστό. Και μη χειροπιαστό, ναι, και εντελώς ουτοπία, παιδί μου, που δεν ξέρεις πότε, αλλά λέμε το. Και με κάποιον που έχει πεθάνει. Ναι, με κάποιον που έχει πεθάνει. Οποιοδήποτε. Δεν είναι πάρα πολύ. Έναν όμως. Τώρα δεν γίνεται. Ναι, είναι εντάξει. Ένας. Πρέπει να επιλέξει έναν, ας πούμε. Θα θέλαμε. Εντάξει, πεθαμένοι από τους αδικήσεις δεν τρίχνει τώρα. Πεθαμένοι είναι. Όχι, δεν αδικήσω. Βασικά, εγώ δεν μπορώ να πω έτσι κάποιο όνομα, ξέρω εγώ. Δεν σου φέρει ένα όνομα στον άλλο όταν έκανα την ερώτηση. Δεν μπορεί. Διότι είναι φασούρφανε. Δεν γίνεται. Όχι, η αλήθεια είναι ότι σου έρχονται ονόματα, αλλά την άλλη είναι ότι δεν βρίσκω το νόημα στο να, ας πούμε, να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, άμα θα σου έλεγα, ας πούμε, για τον Billy Foxmoor, ξέρω εγώ. Πάλι θέλω να είμαι από κάτω τη σκηνή. Σε ένα τέτοιο live. Δηλαδή, είναι λίγο, το να παίξω μαζί είναι λίγο. Δηλαδή, έχω συνηθίσει αυτό το πράγμα να το βλέπω και να το χαίρομαι, ξέρω, να το γλεντάω, παρά να μπω από πάνω, ξέρω. Okay. Γι' αυτό από αυτήν την άποψη είναι δύσκολο στο να πω ότι είναι φόξιμο. Παίζει κάποιον άλλον που κάθισε από κάτω, το γλεντάζει μένα, αλλά θα ήθελε να μείνει και πάνω. Να παίξετε μαζί. FFC, άνετα. Θα τον έπαιρνε και πάνω, παιδί, εντάξει. Αν δεν είναι πάνω, το γλεντάει από κάτω, θα έπαιρνε και πάνω. Γιατί θα το γλεντούσα και πάνω, δεν θα το γλεντούσα και πάνω, εντάξει, ναι. Όχι. Σαν ονόματα δεν ξέρω, δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, όταν παίζεις ένα live, και ειδικά και σε αυτά που έχουμε παίξει μέχρι τώρα, που στα περισσότερα δηλαδή είχαμε και την συνδιοργάνωση στην ουσία και τρέχαμε και από εδώ και από εκεί,
Όταν παρακολουθείς ένα ρέγκο από κάτω και δεν έχεις τρέξει για τίποτα, είσαι ξεκούραστος, είσαι χαλαρός, έχεις το ποτό σου. Ναι. Και πανηγυρίζεις και εδώ. Όταν είσαι από πάνω, δηλαδή με όλο αυτό το άγχος ότι είναι όλα καλά, ξέρω εγώ πήγαν καλά, κάποιες φορές που ήταν, παίζανε κάποια χρήματα ή μεταφορικά, αυτά θα βγουν, δεν θα βγουν, ή όταν παίζαμε στο πανεπιστήμιο να βγει ο ήχος από τις μπύρες, ήταν λίγο, όταν είσαι συνδιοργανωτής, όταν έχεις τρέξει για όλο αυτό. Ναι, πες. Δεν σου έρχεται όλο. Παιδί μου, πες ότι είναι όλες οι συνθήκες κατάλληλες. Γαμάτες. Και τώρα μας καλούν να παίξουμε μαζί με κάποιους. Με ποιον θα θέλαμε. Ναι, με ποιον θα θέλεις. Είναι γαμάτα. Εσύ δεν κοιτάς τίποτα. Απλά βγαίνεις, έχουν γίνει όλα sound check, όλα είναι γαμό και εσύ βγαίνεις και θες να τραγουδήσεις να είσαι μαζί με κάποιον. Ποιος θα βρούμε. Έτσι, εγώ. Ας ρίξω τη απάντηση στο που εγώ θα λέγα. Εντάξει, ακραίο το βέβαια. Public Enemy. Public Enemy. Μια χαρά, τι ακραίο, γιατί. Και κακώς που στην προηγούμενη ερώτηση με το συγκρότημα δεν είπα Public Enemy. Όχι, τώρα. Τι χάσαμε, ναι, τι χάσαμε. Τι χάσαμε, να το σκοτώσουμε. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση, νομίζω, σε σχέση με την προηγούμενη. Ποιους μουσικούς θα επιλέγατε ώστε ο καθένας από εσάς να δημιουργούσε το κατά τη γνώμη του τέλειο συγκρότημα. Όπως το εννοεί ο καθένας, παιδί μου. Φυσικό που εννοεί. Τέλειο συγκρότημα. Γενικά. Γενικά, ναι. Μπορεί να είναι εσύ να πάρει τον Καζατζίδη, ξέρω εγώ, και να παίζει ο Λέμι, ξέρω εγώ, μπάσο, δεν ξέρω. Πάρα καλό πάνω. Οτιδήποτε. Τώρα αυτή η ερώτηση είναι. Εγώ αυτού του δύο θα παίρνω. Αυτού του δύο. Όπω. Συγκινήθηκα τώρα. Μπορεί να σταματήσουμε. Και διπλωματική απάντηση και γαμάτι. Ήταν την κλειδότητα. Κάπω είχαμε σκεφτεί πέρα. Επειδή ήταν η αρχική μου ιδέα το project, μετά είναι σχήμα κτλ. Κάπω πρέπει να κρατήσω αυτή τη συνοχή, κατάλαβε. Υπάρχει πάντω απάντηση σε αυτό από καθένα από εσά ή όχι. Είναι πάρα πολύ μουσική. Δηλαδή ξέρει τι γίνεται. Και από ποιο είδο είναι. Τι να προτεύω. Αν ασχολείσαι και με κάποιο όργανο και όταν βλέπει, α πούμε, όπως έχω φίλους μεταλλάδες που κοιτάνε τους κιθαρίστες και λένε αυτός γαμάει, αυτός είναι λίγο πιο κάτω. Που ασχολούνται με ένα όργανο, εμείς το μόνο όργανο που ασχολούμαστε είναι το μικρόφωνο αμέσως. Λοιπόν, αμέσως να γελάς. Αυτό δηλαδή δεν έχει, δεν μπορώ να σου πούμε ότι ξέρεις ο τάδε κιθαρίστας τον επιλέγω επειδή είναι αυτός που, εγώ τουλάχιστον δηλαδή. Εσύ Σιμό. Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Ό,τι θες, ξέρω εγώ. Τι ξέρω, εντάξει, τι να σου πω. Σκέφτεσαι ονόματα, σκέφτεσαι, ας πούμε και παραμένους, ξέρω εγώ. Σκέφτεσαι Τούπακ, σκέφτεσαι Bob Marley, σκέφτεσαι όλους αυτούς. Λες, εντάξει, θα έπαιρνα, ας πούμε, τον Bob Marley. Ναι. Αυτούς τους δύο, εντάξει, να υπάρχουν εκεί πέρα. Εντάξει, και εσύ δεν πρέπει να πάρεις. Ναι. Τούπακ, ξέρω. Το λίγα να υπάρχουν. Για να υπάρχουν, ναι. Σκέφτεσαι, εντάξει, μπροστά στον Bob Marley. Έχουμε κάνει καμπός διοργανώσεις γι' αυτό. Εντάξει, από μάλλον θα πει κανένα ρε φρέρε, παιδί μου, εντάξει, σαν πιστά που πλέξα. Ξέρω τι να σου πω. Πολλά ονόματα, πολλά, έρχονται έτσι, τώρα... Ναι. Οκ. Σε ένα τραγούδι που... Εντάξει, θα αναφερθώ τώρα σε ένα τραγούδι που δεν είναι αμοιβωστικό σας. Σε είδα πολλούς. Ναι, αλλά είναι και ο... Δικό μας είναι, απλά συμμετέχει ο Δελταρχία μου. Λέτε. Τώρα θα μου απαντήσετε αυτό δεν γίνεται. Έχεις γράψει τύπους εσύ, νομίζω. Στο αυτό που λέω εγώ, γράψω εγώ, ναι. Στο άλλο έχει γράψει ο Δελταρχία. Θα σου πω αν είναι αυτό που λες, αλλά δεν έχει σημασία έτσι αλλιώς. Είστε συνυπεύθυνοι όλοι για αυτά που γράψατε. Κατά σίγουρα, λοιπόν, λέτε. Ή λες, είδα πολλούς να αφήνουν ρήμες για σήματα, είδα πολλούς να αφήνουν ρήμες για τα χρήματα, είδα να αφήνουν ρήμες μόνο για τη δόξα, ήταν να κάνουν ραπ μόνο για την πόζα. Ναι. Και επίσης, σε κάποια άλλη φάση λέει αφήστε τα μικρόφωνα και πιάστε το μουνί σας, αφού και στα μικρόφωνα αυτό είναι η εμπνευσή σας. Ναι. Σωστά. Το πουλήσατε. Το πουλήσατε, λέει, και την περίπτωσα με το μουνί. Δεν πειράζει, πάμε. Ήταν τώρα λίγο με τους πόθους, αυτό πάει. Γιατί τώρα εντάξει, δεν είναι. Στο πάρκι έγινε εκεί ο σπλητισμός στη γενή. Ναι, ωραία. Εμψίδων. Θα μου πείτε σε ποιους αναφέρεστε. Δεν αναφερόμαστε σε κάποιο συγκεκριμένο. Δεν γίνεται αυτό, γιατί όταν έχει κάτι στο μυαλό σου. Το συγκεκριμένο κύριο κομμάτι γύρω στον Νίκο. Αν το δεν τα χέρια του μάθω ορίζοντε. Υπάρχουν πάρα πολλοί για μένα οι οποίοι ασχολούνται με ασήμαντα. Δηλαδή αυτό. Ράπια ασήμαντα πράγματα ξέρω.
κάτι κόντρες που κάνουν μεταξύ τους, προσωπικές κόντρες, δεν λέω τώρα να γράφει κάποιος γενικά που γράψαμε εμείς, ναι. Προσωπικές κόντρες ή άλλος γράφει τώρα, ξέρω εγώ, ότι πίνει χόρτα, ότι πίνει κοκαίνες, σ' αρχίδια μου φέρω, δεν μάθει να πίνει τροφή, ξέρω. Ναι. Καλά κάνεις και τα παιδί, μαγιά σου, μπράβο σου, αφού γουστάρεις, δεν έχω πρόβλημα, άμα θέλεις να πίνει ναρκωτικά, θα παίρνει, δικαιωμάτων, ξέρω εγώ. Τώρα δεν έχω γράψει κάποιο συγκεκριμένο. Υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια. Οι οποίοι, άμα τα ακούσουν το κομμάτι αυτό, μπορούν να τους θίξει. Αλλά όποιος έχει τη μία μοιάζεται, δεν μπορεί. Ναι. Άμα σε θίξει, σημαίνει ότι κάτι κάνεις από λαθά. Ναι. Αυτά. Ναι, βασικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Και ούτε υπάρχει σε οτιδήποτε έχει γραφτεί, ας πούμε, ούτε υπάρχει στόχευση σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα όλο αυτό. Σίγουρα, ναι, εντάξει. Έχει να κάνει με την νοοτροπία και τη λογική του καθενός. Για την νοοτροπία την προσωπεύουν κάποια πρόσωπα. Δεν θέλω να μάθω πρόσωπα. Σαφώς και την αντιπροσωπεύουν τα πρόσωπα. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν δίνεται η αφορμή. Βάση, ναι, η βάση δεν έχει πρόσωπο. Mm. Και η αφορμή δεν δίνεται από πρόσωπο. Δίνεται ασκητικά με τις πράξεις δηλαδή, όχι τα πρόσωπα. Ναι. Υπάρχουν πολλά συγκροτήματα και όχι μόνο συγκροτήματα και μόνο τα παιδιά που ραμπάρουν, ξέρω εγώ, που έχουν γράψει τα κομμάτια έτσι. Έχουν γράψει και μαλακίες. Ναι. Πάρα πολύ. Όλοι σχεδόν. Και εμείς. Και εμείς προφανώς. Δεν μπορούμε να γράψουμε μόνο καλά πράγματα. Γιατί καλά έκανα και εγώ, ξέρω να το γράψω, να το λέω. Απλά λέω την άποψή μου. Δηλαδή η προσωπική ζωή και το τι κάνεις, αν έχει να πει κάτι στον άλλο, έχει να, για να γραφτεί. Αλλιώς δεν έχει νόημα να γραφτεί. Mm. Δηλαδή το αν πίνει εγώ τσίπουρο ή εσύ πίνεις κρασί, δεν έχει νόημα να το γράψουν τα κομμάτια. Ναι, ωραία. Εσύ Σίμω. Συμφωνώ με αυτό που λένε. Ακριβώς έτσι. Είναι πολύ εύκολο και πρέπει αυτό το πήραμε. Θέλω να πω ότι άμα ρωτάω ρε παιδιά, δεν απαντάει. Απαντάει ποιος γουστάρει. Ναι, ναι, ναι. Να μην το βλέπουμε και γίνει μπάχα λίγο για το Χατζη Νικολάου και δεν μας ακούει το κοντρόλ. Ναι. Με αφορμή αυτό θέλω να ρωτήσω επίσης ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος ενός MC σε μια ώρα που πάντα πιστεύει ο καθένας από εσάς και τι στοιχεία πρέπει να έχει για να είναι καλός. Να λες ο ρόλος. Όχι ο ρόλος, ας πούμε, τι θα, ο διαδικαστικός θα κάνει μες στην πάντα. Τι πρέπει να είναι για να έχει, ας πούμε, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει, τι στοιχεία ένας MC για να το θεωρείτε εσείς καλό. Για μένα προσωπικά είναι ο στίχος. Ο στίχος. Εκεί πάει. Εντάξει, μια αίσθηση του μέτρου, ξέρω, ας πούμε. Να ακούγεται αυτό που λέτε. Καλά, ναι, δεν μιλάμε τώρα, εντάξει, ο άλλος να μην μπορεί να... Είναι σαν να πάω να τραγουδήσω, ξέρω εγώ, όπερα δεν μπορεί να δώσει όπερα. Θα αναστείω με τον άνθρωπο. Και να μην είναι σαν να απαγγέλει, σαν να λέει ένα πείμα. Δεν υπάρχει μια ροή πάνω στο μέτρο, στη μουσική, να πιάνει λίγο την υποτιθέμενη νότα. Όχι την υποτιθέμενη, την νότα βασικά. Αλλά κυρίως για μένα, προσωπικά για μένα είναι ο στίχος. Και ο στίχος του και αυτό που βγάζει προς τα έξω στον κόσμο. Γιατί όλος τον ακούει επηρεάζεται. Όποιος και να είναι αυτός, είτε είναι 15 χρονών είτε είναι 30 χρονών, θα επηρεαστεί από αυτό που ακούει. Όλοι επηρεάζονται από αυτά που ακούνε. Σωστά. Ο στίχος. Ναι. Αυτά που λέει, όπως και σου είπα, είναι και η πρωταρχική ιδέα, ας πούμε, του rap, του hip hop, όπως θες να το πεις, ας πούμε. Η ρήμα, ο στίχος, ας πούμε. Ωραία. Έχουμε δει κάποιες φορές hip hop σχήματα να εμφανίζονται σε μεγάλες πίστες. Έτσι. Και τα λαϊκό pop, τα σύγχρονα τραγούδια έχουν κάποια περάσματα από hip hop, συνήθως. Πώς βλέπετε αυτά τα δύο θέματα, είτε αυτούς που συμμετέχουν σε μεγάλες πίστες, εντάξει, δεν είναι πολύ, είτε αυτούς που έχουν, εντάξει, τώρα για το σκυλάδι, γιατί έχει hip hop, εντάξει, είναι προφανές, μαλακή ερώτηση. Εντάξει. Ναι. Μαλακή ερώτηση, δεν είναι μαλακή ερώτηση, όχι. Είναι γιατί καθαρά πουλάει. Ναι, αυτό, γι' αυτό λέω είναι μαλακή ερώτηση. Hip hop, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν τώρα 14-15 χρόνια, το δειμάσιο, πώς μπορούσα εκεί πέρα κάπου δεν είσαι. Όχι, όχι, όταν ήμουν το δειμάσιο. 14-15 χρόνια είμαστε, το δειμάσιο. Ήτανε μόδα. Όλοι, εγώ θυμάμαι όλοι στο σχολείο, ήταν με φαρδιά παντελόνια, λυσίτη στο λαιμό, στα ταβά καπέλα, όλοι hip hop, όλοι γίνανε γραφίτι, όλοι. Άσχετα με κατάλληλα δύο εποχές, δεν έχει σημασία. Για να μην μπορούσαν να είναι. Όλοι όμως. Ήταν μόδα. Όπως ήταν το metal μόδα, όπως ήταν όλα. Ναι. Τώρα είναι η dubstep μόδα, όλα έχουν dubstep, οι hipsters. Είναι μόδα, όλα ήταν μόδα. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα ο Σκυλάς θέλει να βάλει hip hop στο κομμάτι του μέσα, hip hop τέλος πάντων. Ναι, τέλος αυτό πάντων, το πράγμα. Αυτό το ηχόχρωμα. Ναι. Θέλει να το βάλει απλά για να τραβήξει περισσότερο κόσμο. Ίσως να τραβήξει κάποιους που ακούνε, νομίζω, μπορεί να τραβήξει
χημικό μεθάμι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, τι θέλει ακριβώς. Εντάξει. Άμα γουστάρει τώρα κάποιος δεν θέλει να παίζει έτσι για να κάνει τα βουκάλα, κάνει. Όχι, δεν με νοιάζει. Ναι. Είδα πολλούς. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, είναι το κομμάτι. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είναι τα φράγκια με δόξα, λεφτά. Νομίζω μάλλον θα βγάλουν λεφτά, δεν ξέρω αν βγάζουν. Εγώ δεν πιστεύω. Θα πα και λάθο ρεφλέ, θέλει να ακούσει hip hop, ξέρω εγώ. Δεν πιστεύω. Αν σκυλά, δεν θα ήθελα. Όχι, αλλά είναι κάτι που θα αλλάξει την αισθητική, α πούμε. Θα αλλάξει κάτι, κάτι θα σπάσει, κάτι θα. Ακόμα και εγώ που ακούω αυτή τη μουσική. Και που κάνω. Όχι, δεν είναι αυτό. Άμα τύχανε ποτέ να πάω στο σκυλάδικο, δεν θα ήθελα να ακούσω hip hop. Θα ήθελα να ακούσω σκυλάδικο, μέχρι φορικά σκυλάδικο. Όπως άμα θέλω, άμα πήγαινα σε μια ροκ συναυλία, ξέρω εγώ, δεν θα ήθελα να ακούσω hip hop ή σκυλάδικο, θα ήθελα να ακούσω ροκ. Γι' αυτό πάω. Θα σας καλούσα να παίζατε σε μεγάλη πίστα. Τίποτα. Κάνω ένα λόγο. Είναι αυτό που. Δηλαδή 100.000 ευρώ συμβόλαιο, δεν παίζετε. Όχι, αυτό που λέγαμε πριν, ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις, γιατί είναι το συμβόλαιο. Τώρα θα αρχίσω να το ξανασκέφτομαι, λοιπόν. Ναι, 100.000 ευρώ συμβόλαιο, εντάξει, τώρα δεν είναι. Γιατί εγώ μπορώ να στάσκαλω. Δεν είναι εφάλαιο, αλλά να βρεις χορηγούς και να στάσκαλω. Είναι το θέμα γιατί το κάνεις το κάθε τι. Δηλαδή, ασχολούμαι, ας πούμε, με φωτογραφία. Θα ήθελες να κάνεις φωτογραφία για να την πουλάς, ας πούμε. Και είναι θεμητό το να την πουλήσει, αλλά δεν είναι θεμητό το να το κάνει για να βγάλει αυτό που μπορεί να βγάλει. Νομίζω ότι τα φράγκα λιώνουν ας πούμε, και κάθε μορφή τέχνη και του ανθρώπου γενικότερα. Να βέβαια κάπω πρέπει να ζήσει κάποιο άμα θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμω υπάρχουν και τρόποι να το κάνει, ίσω δεν θα βγάλει τα λεφτά που είναι να βγάλει, αν το μπουρδελέψει να το ξεπουλήσει α πούμε, αλλά. Θα βγάλει. Και αν το κάνεις στην ουσία δεν θα κάνεις αυτό που θες, ας πούμε. Εγώ δεν θα βρω, ας πούμε, να παίξω σε πίστα, ξέρω εγώ. Τώρα, εντάξει, θα βγάλω λεφτά. Δεν κάνω αυτό που θέλω όμως. Καταρχάς το κοινό που θα είναι στην πίστα από κάτω. Σε ποιος απευθύνεσαι, δηλαδή. Τι να απευθυνθώ σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή. Όταν θα πεις ένα στίχο από πάνω. Όχι τους απαξιώνους ανθρώπους, εντάξει. Ούτε καν, δεν είναι τα γούστα του. Αλλά τώρα δεν πιστεύω ότι κάποιο θα είναι να ακούσει αυτά που λέω. Γιατί μιλάμε για κομμάτια που λέμε ήδη κομμάτια, αυτά τα κομμάτια. Τώρα με έβγαινα και εγώ έλεγα σ' αγαπούμε να πας και τέτοια, εντάξει, ίσως να μ' ακούγανε, ναι. Αλλά δεν είχα πρέπει να πω κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να κάνω να πράξω κάτι τέτοιο. Και επίσης αυτό είναι και το μέσο, δηλαδή στην ουσία επικοινωνία. Το αν θα πεις κάτι από πάνω και σε βρει μετά κάποιος στο λέει και σου πει φίλε, αυτό που έλεγες είναι μαλακία με την αιτιολογία του παρέα, έρχεσαι αντιμέτωπος σε αυτά που είσαι και που σκέφτεσαι με αυτά που κάνεις τελικά. Και στην ουσία έρχεται ο διάλογος μετά. Όπως και αν δει ένα εργοτέχνης ή οτιδήποτε κάποιος και πιάσει τον να κάνει μια κριτική καλοπροαίρετη, είπε αυτό το έργο είναι μάπα, το αιτιολογήσει. Αυτό είναι. Στην ουσία όλο αυτό είναι ο διάλογος, όλο το ζήτημα. Και μεταξύ ανθρώπων και σκέψεις αλλάζουν. Δηλαδή δεν πάμε να εκπροσωπήσουμε κανένα ποτέ. Υπάρχει μια hip-hop αθηναϊκή σκηνή τέλος πάντων και φαντάζομαι ότι υπάρχει μια επαρχιακή. Υπάρχουν διάφορα γκρουπ στην επαρχία που παίζουν hip-hop. Αρκετά. Υπάρχει συνεργασία, αλληλεγγύη. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής από τη δικιά μας την πλευρά υπάρχουν ανοίγματα σε γκρουπ μικρότερα εννοείται. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, απλά με τη λογική ότι όταν θα κανονίσει ένα live με μικρά γκρουπ σίγουρα θα το βγάζει πολύ πιο εύκολα από το να φέρει κάποιο όνομα. Και θα βρει πιο εύκολα μαγαζί. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι είμαστε κλειστοί ας πούμε, ούτε σε συνεργασίες ούτε και σε στηρίξεις σε live ας πούμε, για τέτοια. Άρα έχετε βρει, ας πούμε, ξέρω, έχετε ας πούμε, δει αλληλεγγύη από γκρουπ, ξέρω εγώ, από αλλού, είτε από την επαρχία είτε από την Αθήνα. Δηλαδή θέλω να πω ρε παιδί μου, υπάρχει μια κοινότητα που αλλού υποστηρίζεται. Υπάρχει, ναι. Και ειδικά βοηθάνε για τα ιντερνετικά μέσα. Βοηθάνε πολύ. Και το καλό είναι ότι στηρίζονται όχι μόνο και της hip-hop μουσικής, είναι και η metal, ας πούμε, θα στηρίξει. Δηλαδή, όπως και εμείς αντίστοιχα θα στηρίξουμε από εκεί, είναι κάποια είδη τα οποία είναι στο περιθώριο και τα οποία τους δίνεται χώρος να πατήσουν, ας πούμε, οπότε αναγκαστικά θα στηριχτούν ο ένας τον άλλο. Ναι.
πιστεύετε ότι το hip hop είναι το ροκ της εποχής μας? Αν υποθέσουμε ότι το ροκ έχει... Από θέμα δυναμικής και στίχου. Ναι. Επειδή έχει εμπορευματοποιηθεί πολύ το ροκ. Όχι ότι δεν υπάρχουν καλά γκρουπ που τα λένε, ας πούμε. Υπάρχουν ναι, σίγουρα. Που τα λένε και τα παίζουν ωραία. Αλλά εσείς τι πιστεύετε ότι είναι έτσι? Γιατί το λένε αρκετοί, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να το κατατάξω εκεί, δηλαδή. Και βασικά δεν μπορώ να... Υπάρχει ένας διαχωρισμός σίγουρα. Από εκεί και πέρα, αν η λογική, ας πούμε, είναι στο στίχο, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια σύνδεση, αλλά δεν μπορώ να σου πω. Κάθε εποχή είχε μια μουσική, ένα είδος μουσικής, το οποίο ήταν αντιδραστικό, αντισυστημικό. Ναι. Πάντα υπήρχε αυτό. Από το ρεμπέτικο στην Ελλάδα, τώρα για την Ελλάδα μιλήσω, έτσι. Από το punk, ξέρω εγώ. Ναι, punk αργότερα, rock μετά, metal, πολλά συγκεκριμένα. Hip hop τώρα, ξέρω εγώ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι τώρα, ειδικά μέσω, εν μέσω κρίσης, ας πούμε, οικονομικής πιαχτής κτλ., δεν έχει βγει κάποιο ρεύμα καινούριο, μουσικά. Mm. Αυτό είναι λίγο, δηλαδή, και μουσικά και καλλιτεχνικά, όπως βγαίνανε, ας πούμε, παλιότερα στις προηγούμενες οικονομικές κρίσεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι ίσως. Περίεργο, δηλαδή λες ότι υπάρχει τίποτα τελικά, ότι είναι, και δεν είμαι μουσικός για να πω ότι τα παιδιά, ότι να πούν ότι ξεκινάμε κάτι. Mm. Εσύ μου τι λες? Εντάξει, δεν είσαι, υπάρχει βασικά στην κρίση τώρα, απλώς δεν φαίνεται, ξέρω. Τώρα. Mm. Αλλά δεν ξέρω, ούτε, ναι, δεν μπορώ να σου πω, ξέρω, δεν νομίζω να, δεν ξέρω βασικά, αν είναι. Τώρα τη εποχή, α πούμε. Εντάξει, θα δείξει. Ναι, καλά, ναι, θα δείξει. Α, σα πω τώρα δύο ονόματα. Red Hot Chili Peppers και Faith No More. Έτσι. Να πιστεύετε τέτοιου ύφου, α πούμε, ιδρυτικά group που μπλέξαν τη μία μουσική με την άλλη και διάφορε μουσικέ. Προσέφεραν και στι δύο μουσικέ. Και στο metal, α πούμε, ή και το punk που παίξαν σε κάποια κομμάτια Faith No More με τη rap, ξέρω εγώ, μουσική. Ότι άκουσε περισσότερο κόσμο. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Δηλαδή, απλά μπλέξαμε κάποια στοιχεία σε ένα είδος το οποίο είναι... δεν έχει να κάνει δηλαδή με την πεπατημένη αυτή. Αυτό που λένε νιου metal, ας πούμε. Όχι με το νιου metal. Εντάξει, αυτή είναι παλιά. Αυτή η συγκεκριμένη, καλά, ναι. Αλλά θέλω να σε πάω εκεί, ας πούμε. Γι' αυτό είπα το. Καλό είναι να γίνουμε πειραματισμοί. Δεν είναι κακό. Αλλά δεν έχει βάση δηλαδή ότι θα βρει υποστηρικτές από εδώ. Αν βάλει μια ηλεκτρική κιθάρα, ας πούμε, και φτιάξει ένα metal κομμάτι με στίχους με τον τρόπο του rap, ας πούμε, δεν θα βρει από εκεί υποστήριξη. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό το ζήτημα δηλαδή στην ουσία. Είναι αυτό που έχει βάλει εσύ ως στόχο. Δηλαδή είμαι τέτοιο group, τέλος πάντων. Γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτά τα κουτάκια που περιορίζει τους ακροατές. Ότι εγώ είμαι αυτό, ξέρω εγώ. Ο άλλος λέει με αυτό, τι ακούς, τελικά είσαι μεταλλάς, είσαι σκυλάς, είσαι hip-hop, τι είσαι. Πιστεύετε ότι, κάνετε ένα βαρύβδο που έδωσε αυτή, έτσι θέλω προσοχή, ότι κάνετε πολιτικό τραγούδι. Πολιτικό τραγούδι. Είδες, πώς θα το είπα, στο πάτη, να έχει εγώ ένα βαρύβδο που έδωσε. Δεν, ενημέρωση. Όχι. Εγώ, όχι. Κοινωνικό ίσως. Όχι κοινωνικό, γιατί κοινωνικό είναι. Αν άκουσα ότι κοινωνικό είναι και πολιτικό, πολιτικό... σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα πώς το είχε στο μυαλό σου πολιτικό. Ναι, είναι. Πολιτική είναι τα πάντα βασικά. Αυτό, γι' αυτό το είχε. Ναι, καθαρά πολιτικό τραγούδι, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν υπάρχουν άλλε το action music. Αυτό, δεν είναι καν. Όχι, δεν λέω αυτό. Και δεν πιστεύω ότι κάνει κανένα σήμερα πολιτικό τραγούδι. Όχι, υπάρχουν τα πολιτικό και στρατευμένο τραγούδι. Και στο hip hop δηλαδή. Και κομματικό κάνουμε. Και κομματικό και ίσως και πολλοί που κάνουν, ας πούμε, απλά αυτό το, ας το πούμε στρατευμένο, τέλος πάντων, εισαγωγικά. Ωραία, πιστεύετε ότι κάνετε στρατευμένο τραγούδι? Όχι. Δηλαδή περισσότερο σκέψεις είναι, παρά οτιδήποτε σε φάση που θα σε βγάλει σε κάποια πολιτική ή σε κάποια σκέψη γράφουμε. Από εκεί και πέρα... Είναι πολιτικές σκέψεις αυτές. Όλοι οι σκέψεις είναι πολιτικές. Μα δεν γίνεται να πει. Να κάνεις με ανεργία. Έχει να κάνει με αυτά τα γεγονότα που γίνονται. Σφάζει ένα τον άλλον, γίνονται διάφορα. Όταν. Εγώ παράδειγμα μου πάει εκεί και θα μου άσε, έχουμε τελειώσει μια σχολή, ξέρω εγώ. Και ο Σίμον, ξέρω εγώ, δεν βρίσκουμε δουλειά. Έχουμε να δουλέψουμε 2 χρόνια. Και. Αναγκαστικά θα πάει. Δεν θα κάτσω μόνο σε ένα κομμάτι.
να γράψω ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Δεν σου πω να γράψω τον κομμουνισμό. Αυτό. Αυτό. Δεν γράψω κάτι τέτοιο. Το τραγούδι σα, η στίχη, είναι πολιτική. Η γνώμη μου έτσι. Ξέρει τι γίνεται. Δηλαδή, ίσως είναι και πολιτικά. Έχουν και πολιτικά στοιχεία σίγουρα. Γιατί η σκέψη έχει πολιτικά στοιχεία. Δηλαδή, όλο αυτό δεν μπορεί να μείνει αμέτωχο. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το κατατάξω εκεί. Δηλαδή, ότι είναι αυτό αυτού καθ' αυτού. Σκέψη είναι απλώ. Όσον αφορά τους τύπους είναι από εδώ, δεν γράφω τύπους. Αλλά ναι, τώρα εντάξει, αυτό που σου είπα, πολιτική είναι τα πάντα. Αχα, σωστό, ναι. Πολιτική είναι... Αν μιλήσεις για ενεργεία, θα αναφερθείς πολιτικά σε κάτι, οπότε... Με την ευρεία είναι, αλλά, δηλαδή, ναι, θα μπορούσαμε ναι, να πούμε ότι ναι. Ναι, με την ευρεία, αυτό, ναι. Λέω... περιχαρακωμένο... Ναι, 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 αυτό, ναι, 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 εντάξει, δεν μιλάμε αυτό το πράγμα. Τώρα μια ερώτηση που συνδέεται. Η τέχνη είναι πολιτική. Ή θα έπρεπε να είναι, αν δεν είναι. Δεν θα έπρεπε να μιλάς για τα προβλήματα των ανθρώπων μόνο. Αν έκοιμο μην ήρθα. Εντάξει τώρα όμως θα πω. Γιατί κατάλαβα ότι είπαμε αλλά και με τα προβλήματα των ανθρώπων. Όχι μόνο με τα προβλήματα και με τα πάθη τους. Γιατί και αυτά είναι πολιτικά, ναι, ας πούμε. Να σου πω... Με αυτά που αφορούν τον άνθρωπο ως οντότητα, ρε παιδί μου. Ναι. Θα έπρεπε ή όχι. Δεν μιλάει ξέρω για... Που μάζεψα 5-30 φύλλα και πόσο μου αρέσει και τα δώσω στην κόμενά μου και καλά. Και... Αναγκαστικά είναι έτσι η τέχνη αυτή τη στιγμή. Yeah. Αν υπήρχε μια ιδανική κοινωνία, που δεν μιλάμε για προβλήματα και για ανθρώπινα πάθη και όλα αυτά. Ναι, yeah, αλλά και στην ιδανική κοινωνία θα υπάρχουν ανθρώπινα πάθη. Σαφώ θα υπάρχουν, στάτα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν. Δεν γίνεται. Η ιδανική κοινωνία για μένα δεν είναι, α πούμε, δεν υπάρχουν πάθη. Θα υπάρχουν, δεν δηλαδή θα ερωτεύεσαι. Α, τέτοια πάθη. Ναι, 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 ναι. Όχι, ναι, τέτοια εντάξει, τέτοια. Σίγουρα, ναι, οκ. Okay. Μα τέτοια πάθη έχει τέχνη, πάντα έχει και πάντα θα έχει. Γιατί όταν μόλις μόνο φοράς συναισθήματα, έτσι. Τώρα για προβλήματα και λοιπά, σε μια ιδανική κοινωνία δεν θα υπήρχε στην τέχνη αυτό το πράγμα. Γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα προφανώς. Άρα θα πέθανε και η τέχνη. Όχι, δεν θα πέθανε η τέχνη, θα υπήρχαν κομμάτια για άλλα πράγματα. Καταστάσεις, ιστορίες, όλες οι δεν πειράζει, δεν είναι. Απλά το έχω ακούσει στην αλλού και θα το ξεχάσω, ξέρω εγώ. Απλά είναι το θέμα η τέχνη. Τι είναι με τέχνη, δηλαδή το να γράφω στίχους είναι τέχνη. Είναι λίγο περίπλοκα αυτά. Και γι' αυτό και η τέχνη είναι πιο αφηρημένη. Δηλαδή όταν πάλι στην τέχνη λεζάντα, κάπου σταματάει. Δηλαδή δεν βλέπει ο καθένας με το μάτι του αυτό που θέλει. Το χυπικό μας πούμε δεν είναι τέχνη. Δεν είναι τέχνη το να πασάρεις κάτι σε κάποιον το οποίο δεν του το δίνεις να το καταλάβει όπως έχεις δει ας πούμε και σε ποίηματα που υπάρχει μια αφαιρετική τέτοια και ο καθένας μπορεί να προσλάβει το ποίημα και να το πάει σύμφωνα με τα βιώματά του, σύμφωνα με το... Ναι. Το δίνεις όπως είναι στη χωρική. Το δίνεις όπως είναι, ναι. Είναι η σκέψη σου, είναι αυτή η σκέψη μου. Δεν είναι α, μήπως είναι αυτό ή μήπως είναι εκείνο. Είναι αυτή, είναι ατόφια. Από εκεί και πέρα η τέχνη δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει ούτε πολιτικό χαρακτήρα, γενικότερα η τέχνη, γιατί σου είπα ότι αυτό δεν είναι, ούτε τίποτα, γιατί είναι ένα μέσο στο να ξεχνιέται τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα και να βλέπει άλλα πράγματα. Ψυχαγωγία, μη ψυχαγωγία. Ναι, αλλά ψυχαγωγία και θα πρέπει να σε προβληματίζει, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα. Το λέω σήμερα, ότι ο στίχος σας όμως προβληματίζει. Γιατί θα δούμε σε ιδανική κοινωνία. Δηλαδή, αν είναι αύριο μεθαύριο, δεν θα γίνει αυτό, αλλά λέμε τώρα, λυθούν όλα τα προβλήματα που θα γράφετε κάτι άλλο. Στοιχουργικά. Ίσως και αν δεν γράφουμε. Ίσως και αν δεν γράφουμε, ναι. Πες για αυτό. Δηλαδή, εσύ να γράφουν, δεν έχω γράψει ας πούμε στίχους πολύ, αλλά φαντάζομαι ότι γράφεις εμπειρίες, ας πούμε. Ναι. Οι εμπειρίες ήταν διαφορετικές. Εγώ προσωπικά γράφω στίχους όταν φτάσω σε σημείο να έχω ανακτήσει με κάτι, να πιέζουμε από κάτι. Ωραία, περίμενε όμως. Γράμισε την ιδανική κοινωνία, οκ. Okay. Αρχίσατε από το 2007. Σωστά. Μέχρι το 2009-10 που επήλθε η κρίση, δεν υπήρχε ιδανική κοινωνία, αλλά η χώρα ήταν, ας πούμε, στο high. Υπήρχαν τα πολλά. Ναι, υπήρχαν. Δεν λέω όχι, αλλά δεν υπήρχαν αυτά. Πάλι γράφατε. Να. Σωστά. Δεν τα γράφεις μόνο, ας πούμε, για να τα πούν οι άλλοι. Τα γράφεις πρώτα απ' όλα, δηλαδή, για την πάρτι σου, για να μην ξεχάσεις ποιος ήσουν, ας πούμε. Ναι, τι... άρα υπάρχει προβληματισμός. Και πέρα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα, τα μεγάλα. Σαφώς. Πάντα υπάρχουν προβλήματα. Σαφώς. Αλλά δεν υπάρχει τέχνη. Δηλαδή, είναι αυτό που σου πει τέχνη, πρέπει να έχει ένα αφηρημένο χαρακτήρα. Όπως άμα δεις, ας πούμε, μια φωτογραφία, μια άστη φωτογραφία, ένα πύρακα ζωγραφικής και σου έχει ζωγραφισμένο ένα ζητιάνο, ας πούμε. Ο άλλος ήθελε να δει αυτό.
Ναι. Θέλει να δει άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν θέλει να δει αυτό που βλέπει στην πραγματική του ζωή. Και ίσως εκεί πάμε, ας πούμε, και στο πιο σουρεάλ της υπόθεσης, ότι θες να δεις κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπεις κάθε μέρα. Για να φύγει το μυαλό σου αλλού, δηλαδή. Ναι. Από αυτήν την άποψη, δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις αυτό και να το πεις ως τέχνη ή αν έχει. Είναι λίγο περίπλοκο. Αν σας καλούσα να παίξετε σε μια αμυγός, να το πω, κομματική εκδήλωση, για να μην το πω πολιτική, μην μπερδευτούμε πάλι, ναι. Θα παίζατε, θα το κάνατε? Όχι. Αν σας καλούσα στον ποτάμι. Άρα και τώρα προετοιμάζεται, περίμενε. Για το ποτάμι θα παίξουμε, εντάξει. Όχι. 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 Θα το γαμίσω τώρα πάλι. Σε πολιτική εκδήλωση. Να ας πούμε, άμα ήταν σε πολιτική εκδήλωση. Ναι. Πες ότι είναι μεθόμενο με κάτι μετανάστες, ας πούμε. Ναι, σε κάποια δράση. Σε κάποιο για άμα, ξέρω, κλείσει, έχει κλείσει, έχουν κλείσει σίγουρα, κάποια εργοστάσια, ξέρω, μια βιομηχανία. Και μας καλέσουν να παίξουμε για να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους, αυτό παίξουμε προφανώς. Ναι, αλλά σε αυτή την εκδήλωση και για τους μετανάστες ή για τους απολυμμένους εργάτες, ας πούμε, εργαζόμενους. Ναι. Το διοργάνωνε κάποιο κόμμα. Όχι. Όχι. Δηλαδή, συνήθως δεν γίνεται αυτό. Συνήθως δεν γίνεται, γι' αυτό ήθελα να πω ότι. Το διοργάνωνε είτε της αριστεράς. Μπορεί να είναι πολλά κόμματα μαζί, δηλαδή όταν είναι, υπάρχει μια ενότητα, ας πούμε, και δεν χαρακτηρίζεται από μία τα μέλα. Αλλά όταν χαρακτηρίζεται από τα μπέλα, όχι. Όχι. Okay. Η μουσική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα γενικά. Να προβληματίσει μάλλον. Να δώσει τροφή για σκέψη αυτό. Ναι. Και σε δεύτερο χρόνο. Αν θα ήμασταν οκ τώρα, ας πούμε. Αλλά όταν έχουν αλλάξει ιδεολογίες από μόνες τους, έχουν γραφτεί χιλιάδες, ας πούμε, ο καθένας. Έχει αλλάξει το κίνημα το χίπης, κατάλαβες. Το Γκούτσο θα έχουν αλλάξει όλα. Θα την πίνει εγώ. Δεν αλλάξει εγώ. Για τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα, έτσι, ευθυνόμαστε εμείς ως λαός, πιστεύετε? Εγώ πιστεύω πως ναι, σίγουρα. Έχουμε μεγάλο μέρος. Θα μου πει ο καθένας να μου πει, πες μου. Μεγάλο μέρος. Για ποιους λόγους? Για πολλούς λόγους, γιατί κατά βάθος όλοι λαμόγεμαστε. Δηλαδή? Και όλοι κοιτάμε το πώς θα βολευτούμε, πιο πάλι που θα βολεύουν τα παιδιά τους. Να πάω να αγοράσω κάτι, αλλά αν μου κόψει ένα γοσάρι, ξέρω εγώ, μην μου κόψει απόδειξη. Όλα αυτά. Αυτά είναι τα μικρά πράγματα, δεν λέμε τώρα για. Υπάρχουν πολλά, ξέρω εγώ. Και πιστεύω εντάξει, έχει μεγάλο μέρο ευθύνη. Και σαφώ το ότι δεν έχουμε αντιδράσει. Ναι, αυτό είναι το. Ίσως και εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρο ευθύνη. Το μεγαλύτερο μέρο είναι ότι δεν γίνεται πράγμα γιατί δεν αντιδρούμε. Το να κατέβεις να κλείσεις για 2,5 ώρες το Σύνταγμα και ο Βασίλης Σοφίας εδώ δεν είναι αντίδραση. Και γιατί δεν αντίδρουν, πιστεύετε? Γιατί δεν τα έχουμε χάσει ακόμα άλλα. Υπάρχουν πολλοί ακόμα είναι βολεμένοι. Ναι. Έχουν πολλά ακόμα να χάσουμε. Ναι. Ελάχιστη πεινάμε. Ναι. Εσύ τι λέτε? Ίσως μικρότερο μερίδιο ευθύνης έχει ο λαός. Καλά, παρά σχέση με αυτό. Δηλαδή, ίσως υπάρχει ένα μικρότερο μερίδιο ευθύνης σε αυτά που είπε. Ότι εντάξει, είχαμε αυτό το ότι ο Έλληνας δεν έβαζε μυαλό, είχε ο δικοματισμός, έπαιζε χρόνια. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω όμως ότι και εσύ και με αυτά τα λάθη είναι μικρό το μερίδιο ευθύνης του λαού από ότι είναι αυτόν που κυβερνούσαν και είτε εγχώροι είτε ξένοι, ας πούμε. Το κεφάλαιο είναι στην ουσία. Το μεγαλύτερο αυτός... είναι ότι δεν αντιδράσαμε. Τόσα χρόνια δεν αντιδρούσε κανένα. Ή αντιδρούσε. Καλά, αντιδρούσαν ήδη και ήδη βασικά. Αυτό, καθοδηγούμενο. Καθοδηγούμενο, όταν αυτό, έφερε, αυτό είναι το κακό. Ναι, τότε σου δικαιολογώ να κάνεις απεργία. Μα κάνεις άλλη μέρα, δεν πληρώνεσαι, ή απολύεσαι. Παίζουν πολλά δεν. Γιατί αυτό ήταν πολύ εύκολο, ξέρω, να πούμε παράδειγμα οι οδηγοί λεωφορείων, δεν κουνιέται τίποτα, ένα μήνα. Δεν θα γινόντουσαν τα ερωτήματα, δεν γινόντουσαν. Ναι, δεν υπάρχει όμως και κάτι από πίσω για να το κάνουμε αυτό ένα μήνα. Ναι. Υπάρχει σε καμία. Στη Γαλλία. Σαφώς, απλά. Στη Γαλλία δεν μπορούσαμε τώρα πώς έχει γίνει αυτό, παλιά. Όχι, πιο μετά ήταν, δεν το. Ναι, αλλά εκεί μπορεί να έχουν συνδικάτα οργανωμένα, δηλαδή δεν υπάρχει. Όχι συνδικάτο, δεν υπάρχει, ας πούμε, αντίστοιχη σε όργανο. Γι' αυτό υπάρχει λαμογιά. Υπάρχει λαμογιά. Γι' αυτό δεν υπάρχει. Τα ταμείο αλληλεγγύης και καθόμαστε ένα μήνα. Και όταν σταματήσει μεταφορή. Και δεν μείναν τίποτα. Παρέλαγαν εργοστάσια πράγματα και δεν είχαν να τα διώξουν. Ναι. Και μέσα σε 5 μέρες είχαν πει τα ερωτήματά του. Πολύ απλά.
Εδώ δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι περίπλοκα. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι όσο έχουμε καφέ ακόμα και πίνουμε, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Ο Μάνος μπορεί να δώσει 3 ευρώ για τον καφέ, να έχει το iPhone του, ξέρω εγώ, και το τέτοιο του. Είναι τέτοια φάση, δεν τέξει, λέει όλα τα δύο. Γιατί για να το κάνει, γιατί σχέδιος πρέπει να θυσιάσει πολλά, ξέρω, να ξεβολευτεί κανονικά. Ένας που δεν έχει να χάσει τίποτα, εντάξει, στα δύο πράγματα, χώνεται. Και εκείνοι που δεν έχουν να χάσουν τίποτα οι άνθρωποι, που είναι άστιγοι, ας πούμε, ή άλλοι. Είναι λίγοι για να γίνει κάτι. Ξέρεις πως είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι πολλοί. Είναι τόσο πολύ διασπασμένοι όμως. Όπως είμαστε και εμείς. Εγώ τους βλέπω. Είναι αυτοί που δουλεύουν και άλλοι που δεν δουλεύουν. Εγώ όταν βγαίνω έξω όμως και πηγαίνω για ένα καφέ, παράδειγμα. Μην και εγώ άνθρωπος, έτσι. Αλλά πάω να πιω ένα καφέ. Εντάξει, άνθρωπος θα πάω να πιω ένα καφέ, θα πάω να πιω. Ή θα πας να κάνεις ένα λεύκο, κάπου θα πας. Κάτσε και τους βλέπω στην καφετέρια, ξέρω εγώ, που κάθονται όλοι με ένα Mac πάνω στο τραπέζι. Και κάνω τη διαφήμιση στα Mac, με ένα Mac πάνω στο τραπέζι. Και για να είναι στο Facebook, ξέρω εγώ. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή δεν έχεις δουλειά. Με το ζόρι τα βγάζετε σπίτι σου πέρα, γιατί προφανώς μένεις με τους γονείς σου, μένεις μόνος σου. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μένεις ευτυχώς δηλαδή πίσω για τους γονείς και μένεις με τους γονείς, μένεις στον δρόμο. Και εσύ μου μαζεύεις λεφτά από κάπου, δεν ξέρω εγώ, από μια δουλειά που θα κάνεις και πάνε και μου παίρνεις 2.500 ευρώ λάπτοπ ή... Εντάξει. Υπάρχει λίγο ό,τι να είναι στην κεφαλαία μέσα, δεν ξέρω τι παίζει. Απλά είναι τόσο προσχεδιασμένα, δηλαδή στο να μπορείς να χωρίσεις τα πλήθη, ώστε να μην υπάρχει μια εξέγερση, ας το πούμε, ή οτιδήποτε, μια άρνηση σε ένα νόμο, μια οτιδήποτε μαζικό. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η πλευρά η οποία θα βγει την τάδε ώρα και να υπάρχει και αυτή η πλευρά η οποία θα βγει την τάδε ώρα. Δεν είμαστε όλοι μαζί. Για να έχουμε χάσει την αθότητα σαν άνθρωποι και έχουμε χάσει και την αλληλεγγύη και το. Αλλά αυτό που ανέφερες τώρα, μια πλευρά στην ώρα και άλλη πλευρά στην άλλη ώρα, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Αν μιλάμε για συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Σαφώς και είναι. Είναι συγκεκριμένο. Ένα πράγμα συγκεκριμένο δεν... που διαχωρίζεται από όλη την υπόλοιπη πλευρά. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Ξέρω τι λες. Αλλά δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αν ρωτήσεις. Σαφώς, αλλά ίσως να έχει και δίκιο αυτό ή να έχουν δίκιο οι άλλοι. Δεν έχει να κάνει ποιος έχει δίκιο εκεί πέρα. Είναι το ζήτημα ότι με τόση πολύ διάσπαση, δηλαδή αν ρωτήσεις και τόσα χρόνια ας πούμε κυβερνώντες, ψηφοφόρους μάλλον, της εκάστοτε κυβέρνησης τόσα χρόνια, πλέον είναι αγανακτισμένοι ξαφνικά. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, δηλαδή όταν θα βγει αυτό στον δρόμο, πώς θα βγει, με ποιον. Δηλαδή δύο λέξεις φτάνουν για να καταλάβουν. Εκείνοι είναι αγανακτισμένοι, δεν λένε αυτό κάτι άλλο. Να. Που ξεκινήσανε σαν μια κροθιά, υποτίθεται όλοι, και τη δεύτερη μέρα ήταν πέντε διαφορετικές ομάδες στην πλατεία κάτω στο Σύνταγμα. Και οι μεν λέγανε για τους δε και όχι, και έλεγαν δε. Κάτσε ρε φίλε, υποτίθεται. Πας να κάνεις με μαζικότητα κάτι. Μου χωρίζει ξαφνικά και δίνεις και ονόματα. Εμείς είμαστε οι τάδε αυτήν της πλατείας, εμείς είμαστε οι προτεγόντουσαν δεδομένων δε. Και καταλήγουν όλοι να αγοράζουν βιτζούρια σε μεάγια και βρώμικο την πλατεία. Δηλαδή, πού πας έτσι. Τώρα που το πες αυτό, θέλω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, είναι στους τίτλους ενός τραγουδίου σας τώρα, γιατί έχει σχέση με αυτό. Δεν είναι όσο τώρα. Ναι, λέει, στο σκέψεις volume 2. Πώς να σηκώσει το κεφάλι και προς τα πού, μόλις σου έγινε είναι το εγώ σου και η ιδεολογία του διπλανού. Ποιες ιδέες με ξαμπουνάς και ποιους αγώνες, αυτούς που διέρεσαν τον κόσμο σε χίλια κομμάτια ανά τους αιώνες, ιδέες λεχόνες. Σωστά διαβάζεις, και ήταν καλοφτιαγμένα τα μωρά. Με τεχνητή γονιμοποίηση για περιβέσει τα μυαλά. Και εξαφανίστηκε από τότε το εμείς σε μια στιγμή και σήμερα μιλάμε για το εμείς ή αυτοί. Και μια μου είχε μια δεύτερα που είπατε αυτό για την πλατεία σειρά από τις ώρες πλατείας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Γιατί και κάπου αλλού το αναφέρεται σε ένα τραγούδι σας. Ναι. Μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Αν θα έπρεπε να υπάρχουν. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα είναι αυτοί που. Γιατί έχω γράψει τους στίχους γι' αυτό. Σίγουρα θα μπορούσαν να είμαστε όλοι μαζί, αλλά ποιοι είναι όλοι μαζί. Δηλαδή, αυτό είμαι εγώ ο οποίος θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ εσένα ή τον άλλον. Είμαστε όλοι εμείς, ας πούμε, που προσπαθούμε να κάνουμε τι. Αλλά το ζήτημα είναι να έρθουμε ίσοι. Στην ουσία και σε σέβομαι και τα λοιπά. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, ναι. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να έχεις κάτι μέσα σου για να το κάνεις. Ναι, ήδη υπάρχουν ιδεολογίες όμως. Ο Κουντούς της Βουλαδίας Συντάγματος δεν είναι... Ήταν πάνω και κάτω, ναι, μεν χωρίστηκαν, αλλά για κάποιους λόγους χωρίστηκαν. Ναι.
Αυτό εννοώ. Μπορούμε να είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, εγώ μπορώ να είμαι το ίδιο πράγμα με τον Βαρδινογιάννη. Αυτό σου είπα όμως. Ότι δεν πάτησα εγώ, ας πούμε, πάνω στην πλάτη δική σου. Βαρδινογιάννης πάτησε. Δηλαδή, εκεί δεν μπορείς να του πεις ότι είμαστε όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί είναι λίγο περίεργο. Είναι περίεργο. Ναι. Σαφώς. Μπορείς δηλαδή, να είσαι μαζί με αυτόν που ψήφισε αυτούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του Βαρδινογιάννη. Όχι, δεν μπορεί. Κι όμως αυτό γινόταν πριν 2-3 χρόνια στον αναδεδομένο. Τι εννοείς. Πρώην ψηφοφόρητε να μεταφράσει. Αυτό που έγινε να γίνει. Μα και αυτό δεν έγινε τίποτα. Και κατέληξε να δρώνει ένα ευρώ. Γιατί ο καθένα ήταν διαφορετικά πράγματα. Ναι, αλλά αν υπήρχε. Καταρχά στου αγκρατισμένου δεν υπήρχε πολιτικό ή κομματικό. Πολιτικό στόχο. Δηλαδή όταν κάνουμε ένα πανηγύρι και μια ψυχοθεραπεία, δεν καταλήγει πουθενά. Όταν λε πολιτικό στόχο, τι θε αυτό τέλο. Αυτό διεκδικεί. Όχι λες, α, πεινάω, α, έχω κάνει. Αυτό είναι. Ναι. Αυτό όμως που λες, συμφωνώ, πρέπει να έρχεται από κάποιες ιδέες που έχεις στο μυαλό σου. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι στο Σύνταγμα που αν έβγαινε τότε ο Παπανδρέου από τη Βουλή και του έλεγε παιδιά, σας επαναφέρω τους μισθούς, σε αυτό που δεν είναι σπίτι. Δεν είναι σπίτι. Υπήρχαν άλλοι που θέλανε να τα αλλάξουν όλο αυτό. Σου λέει, δεν με νοιάζει, ρε φίλε αυτό. Ναι, γιατί είναι φαύλος κύκλος και θα καταλήξει στο ήδη. Στο ήδη υπάρχουν δηλαδή σύστημα. Και στην ίδια υπάρχουν λογική. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμένα προσωπικά δεν μπορεί να με εκφράσει κάποια ιδεολογία για το λόγο ότι όλες έχουν είναι κουτάκια. Δηλαδή είμαι αυτό. Μα γιατί είμαι αυτό. Δηλαδή αν βάλεις την αλληλεγγύη ως αλληλεγγύη και τους ανθρώπους με την ας πούμε τον αυθορμητισμό τους και τη μαγιά τους όταν ήταν πιτσιρίκια, όταν ήταν παιδιά. Στο σχολείο δεν σκεφτόσουν να αναδώσεις την τυρόπιτα στο συμμαθητή. Τώρα του σκέφτεσαι να πει καλημέρα στο γείτονα. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει. Και μετά ψάχνουμε ιδεολογίες, ας πούμε, αν μας αρέσει η ιδεολογία ή όχι. Ναι. Εσύ τι λέτε. Συμφωνώ βασικά με αυτό που λέει. Ότι είναι πάκια το ξέρω εγώ, σπάσει αυτό. Και να συμπληρώσω κάτι, ναι, sorry που σε διακόπτω. Είπες πριν ότι κακώς υπάρχουν ιδεολογίες. Όχι, σε ρώτησα εσάς αν κακώς υπάρχουν. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, σαν ερώτηση. Ναι. Σαφώς καλώς και υπάρχουν, γιατί ίσως υπάρχουν πολλά στοιχεία και οι άνθρωποι που γράψαν, ας πούμε, δεν γράψανε τυχαία. Ίσως υπάρχουν πολλά στοιχεία στο να πάρει ο καθένας από οτιδήποτε, ας πούμε, για να φτιάξει κάτι άλλο ή να πάει κάπου αλλού ένα πράγμα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όλες αυτές βλέπεις ότι ανά τους αιώνες έχουν έρθει η μία απέναντι στην άλλη, έχουν χωρίσει τον κόσμο σε τόσα μέρη που αυτή τη στιγμή, και ίσως αυτός ήταν και ο στόχος στην ουσία, ίσως και αυτή τη στιγμή είναι καταλήτης στο να μην γίνεται τίποτα μαζικό. Στο να μην στέκεται ο ένας δίπλα στον άλλον, ότι δεν στηρίζω εμένα, στηρίζω τον δίπλα, αλλά και ο δίπλα στηρίζει εμένα. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό πλέον. Εξής ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι άμα πει κάποιος ότι εγώ ξέρω είμαι αναρχικός, καλώς είπε εγώ είμαι φιλελεύθερος, δεν μπορούν να ταιριάσουν στις ιδεολογίες τους άνθρωποι. Γιατί ο ένας θέλει να εκμεταλλεύεται, δεν τον πειράζει μάλλον. Δεν θα σου πω εγώ τι θέλει. Το έχει μάθει, το έχει συνηθίσει, του αρέσει, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άλλος, ας πούμε, δεν πιστεύει, ρε παιδί μου, στη μισθωτή εργασία. Πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι αυτού που παράγουν πρέπει να το καρπώνονται και να το γεύονται. Οπότε εκεί, πώς να συζητήσει με τον άλλον και να βρει μια μέση λύση. Τι να κάνει δηλαδή. Ή θα του αλλάξει τα μυαλά, ή θα τα αλλάξει αυτό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Γι' αυτό σου είπα ότι έχουμε μπει πλέον σε κουτιά ο καθένας το δικό του. Mm-hmm. Στα οποία ο καθένας λειτουργεί ως περιεχόμενο του κουτιού. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ δεν μπορώ να κάτσω, ας πούμε, με έναν αρχικό, λέω εγώ τώρα, ή να κάτσω με έναν στο ίδιο ρεπέτη. Σίγουρα εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάτσω με φασίστα. Χρυσαυγή και δεν μπορώ να κάτσω στο τραπέζι. Και αυτό όμως έχει μια ιδεολογία. Και αυτό έχει ένα κουτί. Γιατί δεν μπορεί να κάτσει. Γιατί η ιδεολογία του έρχεται αντιμέτωπη με τη δική μου. Αυτό σου λέω. Όχι ιδεολογία γραφτή. Ιδεολογία. Πρακτική. Τι φιλελευθέρων. Πρακτικά να διώσετε. Σε απολύει, σε γαμάει, σε κάνει όπως θέλει. Ίσως, σε πληρώνει, δεν σε πληρώνει. Ναι. Ίσως απέναντί μου, ας πούμε, έρχεται και του. Λοιπόν, μάλλον για να μην μακρηγορώ, έρχονται πολλών ίσως απέναντί μου. Το ζήτημα είναι ότι πρόσφατα είδα ένα θέατρο από ένα βιβλίο του Πεσόα, το Αναρχικός Τραπεζίτης, και έλεγε ότι οι αναρχικοί, ας πούμε, προσπαθήσαν να κάνουν κάτι μαζικό, αλλά. Και τελικά το έκανε ο τύπος μόνος του. Το έκανε ο τύπος μόνος του. Αλλά είπε ότι αυτό που έλεγε ήταν ότι μέσω αυτού που μαζευτήκαν όλοι μαζί, φτιάξαν μια καινούργια τυραννία.
Δηλαδή, αν είναι αυτός ο στόχος. Αν δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος, θέλω να πω ότι και όλες οι ιδεολογίες, ας πούμε, έχουν κατά καιρούς φτιάξει τυραννίες. Ναι. Άμα ψάξεις μία-μία. Δηλαδή, και λες ότι αν βγαίνει εκεί τουλάχιστον, δηλαδή, είναι δώρο να δώρο. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί και πώς και έγινε και δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Μια που ήρθαμε τώρα στις ιδεολογίες. Για εσάς, ο φασισμός είναι ιδεολογία, νοοτροπία, καθημερινή πρακτική ή όλα αυτά. Ή μπορεί να έχει ο καθένας ένα κομμάτι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να είμαι φασίστας, ξέρω εγώ, και να δέρνω τη σύντροφό μου, ας πούμε. Ναι. Ιδεολογικά να μην είμαι φασίστας. Και αυτό δεν είναι κομμάτι φασισμού. Ναι, αυτό λέω. Τι, δηλαδή, ίσως δεν θα το, δεν θα το λέγαμε εθνικισμό, ας πούμε, δεν θα το λέγαμε νεοναζί. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν θα το λέγαμε και σεβασμό προς τους ανθρώπους. Ναι. Σαφώς και ότι για μένα δηλαδή το κομμάτι της πρακτικής μετράει πάρα πολύ. Το τι είσαι δηλαδή, το τι κάνεις στη ζωή σου και, όταν, και το τι έχεις ως ιδεολογία, δεν με νοιάζει με να τι, τι γεννάει στο μυαλό σου. Να μην το πεις στον διπλανό σου. Ούτε όμως και ο, αν δεν είσαι κυβέρνηση και έρθεις κάποια στιγμή ή αν είσαι ψηφοφόρος και έρθεις κάποια στιγμή και βγει η κυβέρνηση των νεοναζί, ας πούμε, ότι δεν έχεις μερίδιο ευθύνη, σαφώς. Είναι η πρακτική στη ζωή σου, δεν είναι, δεν είναι διαφορά. Τώρα, άμα εσύ είσαι εθνικιστής ή οτιδήποτε και το έχεις απλά για τον εαυτό σου, χωρίς να συμμετέχεις πουθενά, χωρίς τέτοιο, και δεν ενοχλείς κανένα, αυτό δεν είναι πειράζει. Ναι. Προσωπικά. Ναι. Εντάξει, και τώρα να είσαι φασίστας και να μην κάνεις τίποτα. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Απλά το λέω, ότι, το λέω σαν. Έτσι, ίσως να μην πειραζόταν εμένα, ας πούμε, αλλά και πάλι, ξέρω εγώ. Είναι κάποια στιγμή θα ενεργήσει κάτι, θα κάνει, ας πούμε. Οπότε. Κάποτε... μετράει πράξη σίγουρα. Κάποτε είχε υποστηρίξει ο Τσόμσκι. Mm-hmm. Είχε βάλει την υπογραφή του Νόαμ Τσόμσκι. Είχε βάλει την υπογραφή του σε έναν φιλελεύθερο, τέλος πάντων, που έλεγε ότι δεν υπήρχαν. Πώς το λένε, στο Άουσβιτς. Ναι, στρατόπεδα συγκέντρωση κτλ. Και έβαλε την υπογραφή του, όχι επειδή συμφωνούσε, απλά είπε ότι ο καθένας έχει την ελευθερία του να γράφει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι, λέει, ότι αν τους δίνουμε αυτή την ελευθερία να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, αυτός που διαβάζει έχει κριτική σκέψη. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, οφείλεται σε αυτόν που διαβάζει, όχι σε αυτόν που θα γράψει κάτι. Ναι. Οπότε δεν έχει. Και αν τους έδινες, λέει, αυτή την ελευθερία και δεν τους. Δηλαδή, δεν θα βρίσκανε υποστηρικτές πουθενά. Υπάρχει δηλαδή, αυτή είναι μια ένα σκεπτικό. Τώρα, αν είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Είναι άλλο θέμα. Ναι. Σου είπα, ο φασισμός είναι μέσα σε όλα, τα πάντα. Δεν έχει τόσο πολύ σημασία τι πιστεύεις ιδεολογικά. Μπορεί να είσαι φασίστας για να πιστεύεις ιδεολογικά, με τον τρόπο σου. Μπορεί ιδεολογικά να κατεβαίνεις στην πορεία, αν είσαι υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των έτσι, υπέρ των αλλιώς. Και αυτό που πες στο σπίτι σου, να παίρνεις τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου, επειδή ο γιος σου, παράδειγμα, είναι γκέι. Ναι. Και αυτό φασισμός είναι. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τη χρυσή αυγή που πάνε τα παιδιά, ξέρω εγώ. Ιδεολογία. Ναι, είναι. Τους νεοναζί και όλα αυτά. Δηλαδή είναι καθημερινή πρακτική. Αλλά καταλήγει εκεί όμως. Δηλαδή όλο αυτό κάπου. Απλά το, όλο αυτό τώρα έχει φουσκώσει με τη χρυσή αυγή. Σε βλέπω άλλος, α, φασίστας, α, κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει. Καλό ρε σου λέω, δηλαδή, δεν είναι όλοι φασίστας. Είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις την ιδέα. Όχι, δεν λέω τους χρυσαυγίτες. Α, εντάξει. Όχι, ρε. Όχι. Εννοεί το κόσμο, δεν είναι όλοι φασίστας, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Εννοείς από αυτούς που πιστεύω χρυσή αυγή, αυτό που λέει ο... Γενικά. Θέλω να πιστεύω, όχι, δεν πιστεύω. Ελπίζω ότι και αυτοί που ψηφίζουν να ψηφίσουν δεν είναι φασίστες. Καλά, αυτοί δεν είναι σίγουρα. Μην πούμε τώρα για το ψηφίζουν και το τι ψηφίζουν και αν με εκλογέ αντιπροσωπεύουν όντω αυτό που ψηφίζει ο κόσμο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Για να θέλουν και εγώ τα δικά του τώρα. Αυτά είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι. Δηλαδή, παράδειγμα. Ένα πολύ παράδειγμα θα σου πω. Το ότι άλλε φορέ η μπλούζα τη Εθνική Ελλάδο επειδή μου στέλνει να βλέπει μπάλα και μου στέλνει τον καραγκούνι, ξέρω εγώ. Δεν είναι φασίστα. Επειδή όλοι που θέλουν να πηγαίνει κάθε Σάββατο στην Ακρόπολη να βλέπει τα αρχαία, δεν είναι φασίστας.
Είναι λίγο μαλάκα στον πλήρη. Εντάξει, ναι, εντάξει. Μαλάκα στον πλήρη. Μια πετριά την έχει. Είναι μαλάκα στον πλήρη. Εντάξει. Πήγαινε και υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά χώρα. Ό,τι να πα να βλέπει κάθε σαν να έχει μια πετριά. Δεν είναι ακρόπολη το θέμα. Ναι. Σίγουρα. Οκ. Θα μου μπερδέψει λίγο. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πολλοί λένε ότι ένα σεβαστό κομμάτι τη ελληνική κοινωνία εμφορείται από ρατσιστικές ιδέες. Γενικώς. Όχι να σχέση με τη φυλή, με το φύλλο κτλ. Σεξιστικές. Ναι, ναι. Τι γνώμη έχετε ο καθένας από εσάς. Μεγάλο κομμάτι. Μεγάλο κομμάτι. Πήγαινε κάπου. Και παραδοσιακά κοινωνία, στην επαρχία ξέρω. Φαίνεται στην κλειστή κοινωνία ότι. Πώς θα πει. Ναι, ξέρω εγώ. Και το πάντα. Ας ένα χωριό μου έρθει ένας ξένος, ξέρω εγώ. Ένας... καλά, το κοιτάνε όλοι. Και όταν πήγαινε στο καφέ και πάει όλο το χωριό, το κοιτάξαμε. Και όταν πήγαινε στο χωριό πριν χρόνια, γιατί τότε έχουν και μόδα βέβαια. Και πήγαινα και βλέπω, και πήγαινα στην παραλία, μπάνια. Και εγώ έρθει την και βλέπω άλλο στο τερατού, ξέρω εγώ. Σου σε έχει τελειά κάπως, έχει τα του άζω, έτσι. Εντάξει, όλα είναι μόδα, τώρα πήγαινε στην παραλία και ένας δεν έχει τα του άζω. Εντάξει. Ναι, σωστό. Πιο παλιά είναι ο σκουλαρίκι. Θυμάμαι. Εγώ όταν πρώτα έκανα σπουλάρι, ξέρω εγώ, μέχρι γυμνάσιο που ήμουν, δεν θυμάμαι τώρα πώς πάμε να ήμουν. Δεν είχαν, είχαν ελάχιστο, ξέρω εγώ. Και εμείς από την Τζέντικα δεν το κάνουμε, ξεχωρίσουμε λίγο, να συμπούμε λίγο στα θέματα και τέτοια. Θέλανε να. Θέλανε, ναι. Δηλαδή αυτό να προκαλέσει, με προκαλέσει εσύ, προκαλώ και εγώ. Άσε ένα ζευγάρι και να πάει σε ένα χωριό. Τι είπε τώρα, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, επειδή παράδειγμα πηγαίνουν στη Μύκονο, δεν ξέρω τι κάνουν άνθρωποι, ξέρω εγώ. Υπάρχει και υπάρχει στη Μύκονο. Σου λέει άλλο που ζει, σου λέει από τη Μύκονο. Και κατευθείαν το μυαλό σου λέει σαν Αγγλίνα. Δεν είναι εκεί, από τη Μύκονο είναι. Και ο Σβάνελ από τη Μύκονο είναι, είναι εκεί ο άνθρωπο. Δεν ξέρω, ξεκολλάμε. Αλλά υπάρχουν σίγουρα. Δηλαδή και όλα ξεκινάνε από το ότι δεν σεβόμαστε τον διπλανό. Όλα. Και τα πάντα, μέχρι και οι πολιτικέ και όλα, ξεκινούν από εκεί. Είναι το πρωταρχικό. Τώρα τα θέματα ρατσισμού είναι πάρα πολλά. Φιλετικά και οτιδήποτε. Και λες, αν ήσουν τυφλός, ας πούμε, θα έβλεπες τον ίδιο. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη ότι αν κλείσεις τα μάτια σου, τον μαύρο θα τον βλέπεις μαύρο ή τον κίτρινο κίτρινο. Τώρα που είχε τυφλός, στο κομμάτι αυτών των ανθρώπων που είναι κοφή, τυφλή, ανάπηροι γενικά, που τους λένε και αμαία, ξέρω, εντάξει. Ατομαμιδικές ικανότητες. Ατομαμιδικές ικανότητες. Ναι, είναι σαν τίτλος λίγο περίεργος. Και εκεί πέρα ο μεγαλύτερος ρατσισμός που υπάρχει είναι από το ίδιο κράτος. Που τους ξεχωρίζει. Όχι να τους ξεχωρίζει, που δεν τους διευκολύνει. Καλά αυτό, εντάξει. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος ρατσισμός από όλα, δεν τους διευκολύνει. Ας πάει ένας με ένα καροτσάκι, ένα περίπου, να πέρασε ένα πεζοδρόμιο. Εγώ δεν μπορώ που πρέπει να περάσω με τα πόδια. Κάνω λιγμού για να περάσω εδώ πέρα και του κάτω και τα τέτοια και τα κολονάκια και με μαλακίε. Δηλαδή δεν ξέρει. Όχι που θα πάει. Θα μείνει σπίτι του, αγκαστικά. Ή θα πάρει πτάμε με καρτσάκι και τέτοια. Κάτι δηλαδή. Άνθρωποι. Σήμω τι λε. Σου πω ότι γι' αυτό ρε παιδί μου. Και βλέπει ότι και λειτουργεί και σαν παράδοση. Μου περνάει και από οικογένεια σε οικογένεια αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει αυτό. Εντάξει. Η μαλακία λέει πάει πάπου προς πάπου. Ναι, έτσι, έτσι. Το έχουμε παράδοση στην Ελλάδα. Τώρα θα έκανα μια ερώτηση για την πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση του καθενός από εσάς να την κάνω ή μου έχετε απαντήσει ήδη υποτίθεται. Εγώ θα την κάνω. Κάτι δεν είναι. Πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση του καθενός ξεκινώντας από το βουντού. Τι πιστεύει από εσά. Ιδεολογικά ή πολιτικά δηλαδή. Ναι, είτε ιδεολογικά είτε πολιτικά, τι θες να γίνει, πώς λέει θα. Εγώ θέλω να αρχίσει ο κόσμος να. Να είναι αλληλέγγυος. Δηλαδή, άμα δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και με όπλα να βγούμε στους δρόμους, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δεν έχουνε. Αυτά για μένα δεν είναι. Σήμερα, χθες βάλανε βόμβα. Ποιοι του βάλανε βόμβα. Και τι έγινε που βάλανε βόμβα, δηλαδή. Αν δεν έφυγε ένα αυτοκίνητο και ηλικία ζημιά. Τι έγινε, τίποτα. Δηλαδή, αυτή είναι χαζομάρια. Κάθε κυνηγάνε τώρα όλοι το ξηρό και το μαζί. Ναι, πιάσει και τι θα γίνει, θα αλλάξει κάτι. Για να το πιάσει, θα αλλάξει κάτι. Δεν φοβίζει κανεί το μάλλον. Άρα, άμα δεν αλλάξουμε μέσα μα για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, να καταλάβουμε ότι. Το πιο απλό θα σου πω. Δεν έχω λεφτά να πάω να αγοράσω καινούργια LCD, τηλεόραση, LED, τηλεόραση όπω λέγονται. Δεν έχω λεφτά να αγοράσω. Άρα δεν την αγοράσω. Δεν θα πάω να βγάλω κάρτα ή να πάρω δάνειο για να αγοράσω. Για να πάρω δάνειο από το Πάσχα διακοπέ. Δεν έχω λεφτά να δάνειο. Δηλαδή είναι απλά να καταλάβουμε
τι μας συμφέρει εμάς δηλαδή προσωπικά. Είναι απλό, δεν είναι λίγο, δεν είναι λογική σκέψη, δεν είναι τίποτα άλλο. Αλλά δεν υπάρχει αυτό, δεν γίνεται. Γιατί εγώ να ζηλεύω δηλαδή τον άλλον που είναι δημόσιο υπάλληλο και δουλεύει και αισθανθώ ότι είναι δημόσιο υπάλληλο. Καλό να πάθω που τον απολύσαν. Γιατί να πάθω καλά άνθρωπο. Α πούμε την οικογένειά μου, μπορεί να έχει χίλια προβλήματα. Αυτό το οικογένειο που ήταν στη θέση. Ποιο δηλαδή μπορεί να βγει και αξιοκρατικά. Τίποτα, εκείνο και εγώ λίγο. Ναι, μπορεί να βγει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα, αν δεν το μάθει αυτή η κόντρα, αυτό το μίσο που υπάρχει χωρίς λόγο μέσα μας. Να γίνουμε λίγο πιο αλληλέγγυοι και λίγο πιο άνθρωποι. Δεν πρέπει να αλλάξει κάτι. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Μπορεί να είμαι λίγο χίπη και δεν ξέρω. Αυτή τη άποψη είμαι. Δεν είναι λίγο more flower, έτσι. Ναι, ούτε έτσι ακριβώς, εντάξει. Οκ. Αυτό είναι το ζήτημα άλλο. Εκείνο το ζήτημα άλλο. Δηλαδή, και όπως είχε πει ένας φίλος που έγραψε ένα βιβλίο, Επανάσταση της Αυτάρκειας. Mm-hmm. Το βιβλίο το έχω διαβάσει ακόμη αλήθεια είναι, αλλά κάποια στιγμή θα το δω. Είναι ο τίτλος. Η Επανάσταση της Αυτάρκειας, ναι. Έχει βγει από την παράγκα του Νίκου Τουξίδη. Είναι του Πάνου του Πενταρίτσα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κόλλα στον τίτλο μόνο δηλαδή. Στο να είσαι αυτάρκης, έστω στις πρώτες ύλες, δηλαδή στις πρώτες ανάγκες. Από εκεί και πέρα θα μπορέσει να βρει την άκρη. Υπάρχουν δίκτυα ανά την Ελλάδα, ας πούμε, και αυτό μπορεί να γίνει σε κοινωνίες πιο κλειδί, μπορεί να γίνει ευρύ, ας πούμε, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτό το να στηρίξεις το διπλανό σου, και σαν παράδειγμα, είχαμε βγει όταν ήμασταν στο ΤΕΙ, ήμασταν 8 άτομα. Και βγήκαμε, λέει, πού θα πάμε. Κάνα δυο δεν είχαν λεφτά, πάμε να ράξουμε πλατεία. Κάνα δυο, άντε πάμε για ένα τσίπουρα. Μα είναι. Μετά έγινε ένας φίλος, όχι λέει, θα πάμε όλοι μαζί στο τσιπουράδο. Πάμε 8 άτομα, βγάλετε λέει ό,τι έχει ο καθένας, όχι πάνω του, ό,τι έχει ο καθένας για να χαλάσει σήμερα. Mm-hmm. Τα βγάζουμε έτσι στο τραπέζι, τα φέρνει, mm-hmm. πιάνει το σερβιτόρο, έλα εδώ. Αυτά έχουμε, φέρνει μέχρι να φτάσουμε στο. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Ότι δεν θα αφήσει τον άλλο να παίξει επειδή οτιδήποτε άλλο δεν έχει δουλειά ή δεν μπορεί να δουλέψει, ας πούμε, έστω ή οτιδήποτε. Θα τον φέρεις ό,τι έχεις, θα τον μοιραστείς με τον άλλο δίπλα σου. Και αυτή είναι αλληλεγγύη δηλαδή στην ουσία. Και από εκεί ίσως είναι και πολιτική κίνηση. Ναι. Στο να έρθουν οι άνθρωποι όλοι μαζί πιο κοντά. Ναι. Όχι εσύ μου. Αυτά ακριβώς. Και εντάξει. Τα βασικά πρέπει να ξεκινήσεις, ρε παιδί μου. Αυτό. Αυτάρκεια. Σεβασμός στον άλλο. Ναι. Και να το κάνεις και στην πράξη, ας πούμε. Και εντάξει, όταν είναι πράξη, όχι να πλέξεις τώρα. Πουλόβερ για τα δέντρα, εντάξει. Πάρα πλέξει. Ξέρω άμα θες να πλέξει. Η μαλακή έχει πολλές παραφυλάδες. Υπάρχουν όπως οι άστεγοι τώρα στην Αθήνα, που δεν κοιμούν σε χαρτόκοντα. Έχει λέει για τα δέντρα άστεγα. Και άλλοι πλέκανε για τα δέντρα. Εντάξει. Δηλαδή είναι αυτό που σκέφτεσαι τη φύση και λες να μην την καταστρέψεις. Και όταν βλέπεις αυτά τα δέντρα, λες θα πάρω ένα τσεφόρ και θα τα κόψω όλα. Ξέρω εγώ, όλο τσιμέντο. Με το πουλοβεράκι. Ναι. Πουλό με τα δέντρα. Και... αν υπάρχει δηλαδή Θεός, δεν ξέρω τι, δεν άρχει ο κατακλυσμός. Πραγματικά δεν άρχει. Το επικοινώνεις αυτό το πράγμα. Δεν άρχει, θα παίρνεις πιο κοντά. Αλλά και το άλλο είναι το ότι ξεχάσαμε να ακούμε. Να ακούμε τον άλλον. Όταν κάνεις μια συζήτηση, έχεις στο μυαλό σου αυτή την πεπατημένη ότι είτε είσαι ιδεολογικά, είτε έχεις μια σκέψη στο μυαλό σου και τη βάζεις μπροστά. Δηλαδή δεν έχεις ακούσει τι σου λέει ο άλλος και αμέσως πετάγεται αυτός ο μικρός φασίστας που είχαν οι Έλληνες από παλιά και πετάγεται να βγει. Από πάνω. Ναι, σκότωσε τον. Σκότωσε τον και μίλα με τον άλλον σαν άνθρωπο. Σ' άκουσε τον και να σε ακούσει. Δηλαδή ίσως είναι πολύ ουτοπικά αυτά. Αλλά. Αυτό προτείνεις, ας πούμε. Βρούνε πρακτική κάπου. Ναι. Μπορεί. Είναι λίγο τοπικά γιατί είμαστε και οι Έλληνες είμαστε λίγο πατριώτες. Αλλά εγώ έβαζα πάντα. Κυρίως. Στο Πάσχα, στα Χριστούγεννα. Ναι. Και όταν έρχεται η οικονομική κρίση. Όταν παίζει φαΐ, όταν παίζει φαΐ. Όταν παίζει φαΐ, είμαστε πατριώτες. Μαγειρίτσα, ναι, σαν πίτερα. Ναι, όταν παίζει ποδόσφαιρο, είμαστε πατριώτες. Δηλαδή, είναι όλο αστείο που λένε μερικοί καταργηθούν οι αργίες, ξέρω εγώ. Αν καταργηθούν οι αργίες, μαλάκα, θα δουλέψεις, ξέρω εγώ. Και φάση θα βγεις μετά και θα κάνεις τι, πορεία που καταργήθηκαν οι αργίες. Είναι λίγο, ξέρω. Τραγούδισα στο παρελθόν, μιλάτε για τον κλασικό Έλληνα μικροαστό που παίρνει μια ζωή γεμάτη, που περνάει μια ζωή γεμάτη συμβιβασμούς και φτάνει κενός στο τέλος της ζωής του. Έτσι.
Και έχω γράψει εδώ ένα στίχο, μια στροφή που λέξει «Κινάς κατά ένα πρωί και το έχεις ψηλιαστεί, ένας πόνος στο στήθος σε στένει στην εντατική, γύρω σου στημένη συγγενής, φίλοι γνωστοί, μα λείπουνε τα χρόνια σου, έχασες τη ζωή». Πώς μπορεί να αποφύγει κάποιος μια τέτοια ζωή? Με το να λειτουργεί, θα σου το πω, εγώ το γράψω εγώ εδώ, με το να λειτουργεί, κατά τη γνώμη μου, βασικά πρέπει να λειτουργεί, να κάνει αυτά που θέλει και να μην κάνει αυτά που δεν θέλει. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Αυτό. Αλλά πες μου πώς γίνεται πρακτικά. Πώς γίνεται. Πρακτικά. Γιατί να χάνω τα χρόνια μου, παράδειγμα, και να αγχώνομαι για το άμα θα καταφέρω να σπουδάσω εγώ ή να σπουδάσω το παιδί μου ή να κάνω μια περιουσία που στην τελική κανείς δεν θα την πάρει μαζί του την περιουσία. Στο τέλος του εγώ, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, κανένα χερβόλι. Ένα, με το χώμα θα γίνουμε. Ναι. Και καθόμαστε και αναλώνουμε ενέργεια και θεά ουσία σε πράγματα τα οποία ουσιαστικά είναι πολύ παροδικά. Mm. Αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω με το κομμάτι μέσα. Ναι. Δηλαδή δεν κοίταξες να ζήσεις, κοίταξες υποτίθεται να φτιάξεις μια καλή ζωή που το πραγματικό είναι ένα ψέμα αρνηθεί καλή ζωή. Δεν υπάρχει καλή ζωή και κακή ζωή. Είναι η ζωή, σκέτο. Είναι σαν και αυτούς που μαζεύουν λεφτά, μαζεύουν μαζί μου, δεν χορταίνουν με τίποτα. Και στην τελική ρε μαλέκα θα πεθάνεις και ρόγω. Τώρα διάβαζα για έναν ειδό, έφτασε 196. Έχει και επίσημα χαρτιά ο τύπος. Ναι. Γεννημένος το 1835. Εντάξει. 179. Άρα φέρει τη σύνταξη από όλο τον κόσμο στην Ινδιάνα. Σκέψω μου να φτάσει 179. Άντε ρε, πού στήσε δικαιολογώ. Φτιάξει περιουσία γιατί έχει δύο ζέσει μπροστά. Αλλά έχει μια ζωή αγαπημένη δηλαδή. Εντάξει, όσα περισσότερα θα μαζέψει. Αυτό ίσω είναι μόνο εξαίρεση του άνθρωπο. Μπράβο, ήθελε να μου κάνει περισσότερο να συντηρηθεί, είναι πολλά τα χρόνια. Αφού είπε ο τύπος ότι στατιστικά λέει, μάλλον έχει ξεχάσει ο θάνατος. Ναι, το πολύ πιθανό. Δεν μπορεί, λέει, θάνατος. Έχετε δει, λέει, κανένα στα 150 να ζει, πόσο μάλλον στα 179, α πούμε. Ναι, το ζήτημα είναι όμως ότι όλοι θέλουν αυτό. Μπαίνουμε σε κουτάκια μετά που τα βάζει τα κοινωνικά αυτά τα στερεότυπα. Που λέει πρέπει να κάνεις οικογένεια, πρέπει να βρεις μια δουλειά, ας πούμε. Ας είμαι με το μεροκάματο, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Και ας έχω μεροκάματο και ας παίρνω ένα μισθό το οποίο θα μπορώ να βγάλω πέρα. Από εκεί και πέρα τώρα. Όλοι θέλαμε να πιάσουμε το προπό. Εγώ προσωπικά δεν θέλω. Ναι. Είναι και αυτό με την αυτάρκεια που λέγαμε, ας πούμε. Εντάξει, ζήσαμε λίγα, ξέρω εγώ. Και κάνω πράγματα που θα σας κάνω χαρούμενο, ας πούμε. Όχι με λίγα, μόνο όσο χρειάζονται. Αυτό, πραγματικά. Ναι. Και για παράδειγμα, σου άρεσε τα ταξίδια. Εντάξει, μάθεψε κάποια λεφτά, αυτά που χρειάζεσαι και κάνω ταξίδια, εμπειρίες, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ζήσε μια ζωή που γουστάρεις. Αυτό συμφωνώ με την αρχή. Διαφωνώ ότι η λογική αυτή, ας πούμε, οδηγεί μερικές φορές τους άλλους στο να σε εκμεταλλεύονται. Δηλαδή, αυτούς που έχουν τα πολλά, να λένε εντάξει. Ας τους αφήνουν να δούμε την αυτάρκειά τους, ας πούμε. Γι' αυτό όχι, θέλω να σου πω ότι... Όχι να έχουμε και εμείς πολλά, αλλά να έχουμε αυτά που μας αξίζουν πραγματικά, γιατί τα δουλεύουμε, γιατί εμείς παράγουμε. Ναι, αλλά αυτό δεν το λες όμως, δεν τα απευθύνεις στον άλλον και του λες φίλε μου, δεν με νοιάζει πόσα μου δίνεις γιατί εγώ έχω την αυτάρκεια. Ναι. Δεν πάει έτσι. Καταλώ. Να έχεις αυτάρκεια έτσι καλώς, ας πούμε, να σου φτάνουν αυτά που πραγματικά είναι για να σου φτάσουν. Αν κάνω δύο μεροκάματα τη εβδομάδα και μου φτάνουν τα λεφτά. Σαφώς ότι πρέπει να πάρω τα δουλευμένα όπως είναι. Να κάνει, δηλαδή να λειτουργείς με αυτά που έχεις, με αυτά που παίρνεις, αν δουλεύεις ή δεν δουλεύεις, δεν ξέρω οτιδήποτε. Με βάση αυτά που πραγματικά θέλεις, αυτό που είπα πριν. Δεν πιστεύω ότι κάποιος, και που χρειάζεσαι, έτσι. Δεν πιστεύω ότι κάποιος ούτε χρειάζεται ούτε θέλει κάθε εξάμηνο, ξέρω εγώ, να αλλάζει. Να θέλει πραγματικά έτσι. Κάθε εξάμηνο να αλλάζει αυτοκίνητο ή κινητό ή. Δεν ξέρω, ή σπίτι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Η μαλακία έχει πολλές παραφιάλες, καταλήγει πάλι. Ναι, στο ίδιο. Ναι, δηλαδή, τι θέλεις πράγμα, το θέλεις πραγματικά αυτό το πράγμα, σε ικανοποιεί, σε γεμίζει. Αν σε γεμίζει το ότι πρέπει να αλλάζεις το αυτοκίνητο κάθε 6 μήνες και σε γεμίζει αυτό, νιώθεις υπέροχα, πιθανόν έχεις κάποιο πρόβλημα. Κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι μπορεί να είναι λάθος. Αν πιθανόν έχεις κάποιο πρόβλημα, φίλε μου. Δεν σε αρέσει το αυτοκίνητο, εντάξει. Κράτα τα όλα, αν θέλεις, μέχρι να αλλάζεις. Υπάρχουν και στο περίπτερο κάτι. Έχω συλλογή σαν πιτσιρικά που μπορώ να δώσω σε όποιον θέλει. Αυτά τα μάτια. Όχι, από το περίπτερο, από το περίπτερο. Κάνει κατά μούφα, δεν θυμάμαι τι μάτια. Α, ούτε κάνει matchbox. Όχι, ούτε. Εντάξει. Οκ.
Λοιπόν, τώρα αυτή η ερώτηση μπορεί να είναι πιο σοβαρή που σα έχω κάνει μέχρι τώρα. Κάτι άλλο γελάει τώρα. Πώ νιώθετε που από χθε νομίζω ότι βγήκε η Ελλάδα στι αγορέ. Εντάξει, όχι, εντάξει. Κάτσε να βάλω ένα άλλο τώρα. Μια του πέρα. Δεν είστε άλλοι άνθρωποι. Εγώ ήδη έχω παραγγείλει το μέρο στο κίνητο. Αυτά που έλεγε πριν δηλαδή. Ακριβώ κάνω τα ίδια πράγματα και πριν λέω τι μαλακίζα για να πάμε χθε. Δηλαδή το λέω τι γράφουμε και τι ασχολούμαστε. Τώρα πήγαμε σε αγορέ. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Εγώ αυτό περιμένω βασικά γιατί είναι και το shopping therapy που λέει. Να βγει αγορέ, να δει. Θα βγει αύριο. Θα βγει. Ναι. Να βγεις αύριο. Όχι, όχι, αλλά σαν Έλληνας που ανήκω στην Ελλάδα θα βγω μαζί. Εμέσως, κατάλαβα. Θα βγούμε να χαζέψουμε τις βιτρίνες. Θα περιμένω την Κυριακή που θα είμαι στην Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Είναι καλύτερο. Περιμένω αυτό. Ναι, γιατί δεν βλέπεις αυτό που αναγκαστικά τον εμβάλανε στη δουλειά να δουλέψει και δεν αντιδρά. Και μπαίνεις μέσα, τον βλέπεις να πούμε το ύφος του πρεζάκια του. Είναι λίγο. Για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, ξέρω, είναι αστείο τώρα το ότι κάποιος πραγματικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αρκετοί πραγματικά πιστεύουν ότι η παιδιά τελείωσε, ξεκινάμε μια νέα ζωή τώρα, τελειώνει η κρίση. Κάθε φίλε, την Τετάρτη είχαμε κρίση, την Πέμπτη μπήκαμε σε αγορές, όλα κομπλέ. Θέλει κάποιο διάστημα. Αλλά εντάξει. Ναι, ακριβώς πως λειτουργούν στην τηλεόραση τα κανάλια που έχουν. Πολύ έφτιανε βάλω τα κανάλια του εξωτερικού και η Ελλάδα και μπράβο της και 28 δις και κάπου είναι όλα αυτά λεφτά. Ποιος θα παίρνει όλα αυτά λεφτά, δηλαδή είναι λίγο τελείο. Μάλλον θα μας καλέσουν λογικά. Αλλά... Να παίξετε κιόλα. Ναι, μπορεί να παίξουμε στο φωνό που παίξω εκεί πέρα. Θα βγει η Ελλάδα και θα μπει στις αγορές. Γιατί έχεις τράπεζες. Και τώρα εντάξει μετά τον Παλτάκο όλα αυτά έτσι. Κατευθείαν. Ναι, εντάξει. Και πριν τις εκλογές εννοείται. Και ενδιάμεσα μια βόμβα. Ναι. Που τώρα δεν έχουμε ανάγκη την οικονομική στήριξη, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη τη στήριξη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σωστό είπα. Καλά, αυτό είναι γενικό στην Ελλάδα. Είναι... Παντού είναι. Παντού είναι. Να δεις που θα πιάσει και το ξηρό τώρα που να είναι. Το ξηρό, να τους πιάσουμε όλα τώρα. Προεκλογικά εννοείται. Μάλλον θα μου δώσουν και δουλειά από ό,τι άκουσα τώρα. Είπα για σένα συγκεκριμένα. Είπα για σένα συγκεκριμένα που σου δώσουν δουλειά. Όχι, είπανε γενικώ ότι μάλλον θα πούμε και συμβάσεις εργασίας και τα λοιπά. Αυτές που δουλεύεις κανονικά με 490 πόσο είναι και υπάρχει και 500 άρικο στην τράπεζα. Ναι. Εσύ δουλεύεις με 490, είναι πανέξυπνο όλο αυτό. Αλλά πάνω σε αυτό που είπες με τις αγορές, διάβαζα μία ανάλυση. Διαβάζω οτιδήποτε. Ναι. Από μαλακίες μέχρι τέτοια. Και πάντα βγάζω μια μαλακία δικιά μου και τη λέω. Τέλος πάντων, απλά διάβαζα μία τέτοια και έλεγε ότι μπαίνοντας λοιπόν στο αγγλικό δίκαιο. Αυτό που βγαίνει στις αγορές συμφέρει τον δανειστή, όχι τον νέο. Εννοείται. Έτσι. Άμα συνέφερε τον δανειζόμενο, θα είχαμε πρόβλημα στην Ευρώπη. Αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι τόσο φτιαχτά, δηλαδή και τόσο έξυπνα στημένα, που οτιδήποτε έρθει να τα αλλοιώσει, ας πούμε, έχουν 100 μεθόδους από πίσω και πλάν, όχι B, να. W, ξέρω εγώ. Ωραία. Πατρίδα ή έθνος έχει ο καθένας από εσάς, πώς το βλέπετε αυτούς τους όρους, ας πούμε. Πατρίδα, έθνος. Ναι, εγώ προσωπικά. Ποια είναι? Είναι η Ρούμελη. Mm-hmm. Τον Μπράλο είναι ο πατέρας μου και γενικότερα η Λαμία είναι πατρίδα μου, αγκαστικά. Ωραία. Εσύ? Έτσι, στην Ελλάδα γεννήθηκα Έλληνας. Είμαι, να το ξέρω εγώ. Τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, τώρα είμαι Έλληνας? Γιατί είναι λίγο διφορούμενο. Το τι είσαι Έλληνας, είσαι Άγγλος, είσαι Γάλλος, το μόνο που σε ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους λαούς είναι κάποια είδη και έθιμα, παραδόσεις ουσιαστικά, η γλώσσα φυσικά, γιατί είναι διαφορετική γλώσσα. Αυτά δεν είναι. Και ιστορία, κάποια ιστορία. Εντάξει, ναι, και ιστορία. Εντάξει. Αυτό δεν έχει κάποια διαφορά. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαι Έλληνας, αν έχω περίπτωση. Δηλαδή, Άγγλος, να μου το είχε. Όχι, δηλαδή, ξέρεις τι, εγώ δεν είπα απλά ότι είμαι Έλληνας. Εγώ σου είπα, γιατί αυτό δεν είναι πατρίδα, στην ουσία. Ο τόπος είναι πατρίδα για σένα, είπε. Ναι, σαν λέξη αυτό είναι η πατρίδα. Γι' αυτό απάντησα έτσι, για τον λόγο ότι η έννοια του, αν πεις ότι είμαι Έλληνας... Μπορεί πατρίδα να είναι η μουσική σου, για σένα. Καλά, ναι. Εντάξει, για οποιονδήποτε είναι κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Αν πεις ότι είμαι Έλληνας, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι είμαι Έλληνας. Έχοντας από πίσω μια Χρυσή Αυγή η οποία λέει ότι είναι Έλληνας. Αν μη τι άλλο, κάποιος από τους δύο πρέπει να τα αφήσει αυτό. Όταν λοιπόν αυτοί το επομίζονται και το έχουν ας πούμε ως κύριο τέτοιο,
Εντάξει, ας καλύτερα στα αφήσω εγώ από πίσω. Όχι ότι είχε κάποια ουσία, και αν θυμηθούμε και παλιότερα, στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε. Πιο πολλοί ήθελαν να πούν ότι είμαι Αθηναίος, είμαι Σπαρτιάτης. Ξέραν όλοι ότι είναι Έλληνες, αν και δεν υπήρχε ο Ρωσέθνος. Αλλά ξέραν όλοι ότι έχουν κοινή παιδεία και το πας με Έλλην βάρβαρος, ας πούμε. Δεν αναφέρεται ότι ο άλλος, επειδή είναι, ξέρω εγώ, Αιγύπτιος, είναι βάρβαρος όλοι καλά. Δεν νομίζω ότι να το αναφέρεται εκεί σήμερα. Αλλά το ζήτημα είναι τώρα ότι είναι λίγο παραμενευμένο. Αν πεις ότι έχω πατρίδα την Ελλάδα, η έννοια πατρίδα είναι αυτό που σε κλείνει, ας πούμε, σε σφίγγει. Αν το πεις χαλαρά ότι είναι ο χώρος που ζω, που μεγάλωσα, που γνωρίζω, που μπορώ και επικοινωνώ, ναι. Σίμω. Εγώ τώρα, φίλε, εντάξει, πατρίδα. Πόντιο θεωρούμε, ας πούμε, από καταγωγή, αλλά αυτό που λέω εγώ, δηλαδή, ό,τι και να ήμουν, εντάξει, είναι περισσότερη παράδοση, ας πούμε. Γιατί τώρα, εντάξει, οι γονείς μου μεγαλώσαν στη Σοβιετική Ένωση, ας πούμε. Εγώ είμαι ο Καλυφαία, είμαι δημότης Κορίνθου, το αφημί μου το έβαλα στη Λαμία, δηλαδή... Εντάξει, καταλαβαίνεις. Δεν είσαι πατρίδα, δηλαδή, είσαι άπατρες, εντελώς. Κομμουνιστής, ναι. Αυτό ήθελα να το πω, αλλά δεν το λέω. Αυτό καταλαβαίνω. Εσύ πήρες τα απόψεις. Εσύ πήρες τα σπίτια στον Κοσμάκη, ε. Πας μια φορά παραστάξεις το δικά εδώ πέρα, έτσι δεν λένε. Έτσι. Οι κομμουνιστές σας πήραν τα σπίτια, θα σας πάρουν τα σπίτια, οι κομμουνιστές λέγανε. Κάτσε, άμα βγουν. Και τώρα τα πιάνουν τα σπίτια. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι κομμουνιστικές οι τράπεζες. Ναι, δεν ξέρω. Συμφωνώ, είναι λογικός. Λοιπόν, τώρα θα κάνω κάποιες ερωτήσεις περισσότερες από τραγούδια σας, από στίχους, στο Για Γέλια και Για Κλάματα, λέτε. Και τώρα όλοι ξανά στις κάλπες τους μπροστά. Μια ωραία οικογένεια με χρώματα πολλά, πρόβατα στη σειρά, μια μαζική ύπνωση. Και μαζική ύπνωση, μια οθόνη στο σαλόνι σου προβλέπεται για φύπνιση. Θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Και αν όχι, στις επόμενες, ας μην πούμε δημοτικές και ευρωεκλογές, ας πούμε στις βουλευτικές που είναι οι πιο ας πούμε, κυρίες εκλογές. Ναι. Και αν δεν ψηφίσετε, τι προτείνετε, Μαγείο. Η πρόταση θέλει πολύ σκέψη. Τώρα το... Αν όχι, προτείνετε, από ό,τι καταλαβαίνω, να μην ψηφίσει ο κόσμος. Σωστά. Αν μιλάμε τώρα για μαζική ύπνοση και τα λοιπά, δεν θα πιστεύω να πει για ψηφίσεις. Στις προηγούμενες εκλογές εγώ δεν ψήφισα. Όχι γιατί βαριόμουν, ούτε γιατί απόλυτη πέση ιστορία και δεν πάω σε εκλογές που είναι κακές. Γιατί έχω λόγο που δεν ψήφισα. Ο οποίος είναι. Ο οποίος είναι, όπως είπα, ότι κατάλαβα ότι. Πάντα για την γνώμη μου, έτσι. Ότι δεν. Αυτό που ψηφίζει ο άλλος. Θα πάω να ψηφίσει παράδειγμα, ξέρω εγώ, ασύλληπτο, σου λέω. Εγώ είμαι Δημοκρατία. Ωραία. Και πριν ήμουν λαός, τώρα. Ναι, ναι. Τα παιδιά ψηφίσουν ποτάμι μόνο πριν. Παραπόταμο, είναι ένα. Ανεξάρτητο. Όχι, ανεξάρτητο. Θα κατεβεί και θα προσχωρήσει το ποτάμι. Όπου προσχωρήσει το ποτάμι μετά. Δεν ξέρω δηλαδή όποιο ρίξει αυτό το πράγμα θα ρίξει μέσα στην κάλπη, αυτό θα βγει κιόλα. Ότι αντιπροσωπεύει το ποσοστό που βγαίνει. Την πραγματικότητα. Α, γι' αυτό το λόγο δηλαδή. Πιστεύω ότι είναι τελείως και αυτό, ναι. Και όπως λέει και ένα πολύ γνωστό σύνθημα, άμα οι εκλογές αλλάζανε κάτι προς το καλύτερο προφανώς, όχι γενικά, γιατί γενικά αλλάζουν πράγματα, πολλά προς το χειρότερο. Προς το κακό. Ναι, προς το καλύτερο, αυτό δεν μπορεί να είναι. Μεγαλώνει το αγκούρι για αυτά τα πράγματα που. Στις πρώτες προηγούμενες εκλογές είχα ψηφίσει. Τώρα σε αυτές, όταν θα γίνουν βουλευτικές. Σε αυτές, κατά 99%, επειδή προς το παρόν ακόμα αυτό το πράγμα πιστεύω. Δεν μου έχει επιχειρηματολογήσει κάποιο κάτι άλλο να κάνω μια συζήτηση, να προσπαθεί να με πείσει και να πούνε ίσως έχει δίκιο και να ψηφίσω. Προς το παρόν δεν θα ψηφίσω. Okay. Εγώ δεν ψηφίζω χρόνια. Οπότε είναι. Γιατί δεν με γεμίζει κάποιο. Αυτό που λένε, ας πούμε, κάποιοι παλιότεροι λέγανε ότι από το χειρότερο ας ψηφίσουμε το λίγο χειρότερο. Υπάρχει λίγο χειρότερο και χειρότερο. Σωστή, δηλαδή, ναι, είναι λίγο περίεργο. Και ακούς τώρα διάφορες πολιτικές που ναι, θέλουμε να γίνει αυτό, θέλουμε να γίνει εκείνο. Είναι τα ίδια θα, εγώ πιστεύω, με τα υπόλοιπα όλα. Και είναι το παιχνίδι με τις λέξεις, αν το παρατηρήσεις, και στο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά. Αν το παρατηρήσεις το παιχνίδι με τις λέξεις, το, πριν τις εκλογές ήταν
ακύρωση, ξέρω εγώ, μετά έγινε παραδιαπραγμάτευση, μετά έγινε. Όλα αυτά τα επιχειρήματα τη λέξη πε τα ντόμπρα. Δηλαδή, πε θέλω αυτό, τέλο. Ναι. Τώρα το από εδώ και από εκεί δεν μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που δεν με καλύπτει κανένα, σαν μυαλό, α πούμε, σαφώ και δεν είναι καμιά διάνοια, δεν μπορώ να πω ότι θα προσχωρήσω ή θα πάω να ψηφίσω εκεί. Ναι. Και μάλλον είναι και λίγο. Έχουμε δημοκρατία. Κάπου την είδα, παίρνα λίγο όταν ερχόμουν, αλλά. Ναι, δεν βγαίνει συχνά έξω, κατάλαβες. Ναι. Περισσότερο στο σπίτι, μάλλον δεν έχει λεφτά. Είναι άνεργο. Για να πει, μάλλον. Είναι άνεργο. Πάνε δημοκρατία. Και τώρα νομίζω ότι. Μεγάλο τη δημοκρατία. Αφού είναι νέα. Η ψήφος είναι λίγο κοροϊδία στο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε δημοκρατία για να έχω αυτό το δικαίωμα. Οπότε σύν τις άλλες σε κοροϊδεύουν και πας από πίσω, αυτό λέει στην ουσία. Σε κοροϊδεύουν και πας από πίσω να ψηφίσεις, ας πούμε. Αυτή η λογική δεν μου χωράει. Σίμω, ούτε εγώ ψηφίζω. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει κάτι από εκείνο. Αν και με γονείς που ήταν σοβιετική ένωση, μπορεί να μην αγαπητό. Δεν πειράζει, δεν θα σε διώξουμε. Εμεί είμαστε. Μπορεί και με σταυρό και λίγο. Τι κατηγορούμε το κουκουέ για όλα αυτά τα χρόνια που ήρθαμε σε εδώ. Οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Και άμα δει και πώ είναι στημένο το όλο πράγμα με μπόνου έδρε από εδώ από εκεί, είναι όλα εντάξει. Απλώ σου δίνει την εξαρτήση ότι ξέρει κάτι άμα ψηφίζει. Αλλά δεν ξέρει. Πε ότι ψηφίζει και να παίξουμε στο πιστήμα. Δηλαδή λες και παίζουμε video games, λοιπόν, bonus πόντους στην πίστα. Αυτό, ναι. Είναι αστεία πράγματα. Η πρόταση είναι δύσκολη, δεν λέγεται τώρα. Όχι, όχι, πες, ψηφίζω που μπορεί να παίξω στο φεστιβάλ στη Δημαία. Να το καλύψω. Γιατί, δεν το παίξανε και όλοι θέλουν. Είδες, ανέφερε ένα άλλο. Όταν ήταν η ερώτηση, δεν ανέφερες όμως. Όταν ήταν η ερώτηση... Δεν έχει να κάνει με τα σχήματα. Ναι, οκ. Όπως είπα, δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, αλλά έχει να κάνει με την όλη λογική. Άμα δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους, γιατί τους ανέφερες τώρα. Γιατί δεν κάνουν πολιτικό κομμάτι, ας πούμε. Πολιτικό και μαγκιά του κάνει ο Τοτέμ. Ναι. Και μαγκιά του. Σαφώς και δεν έχει να κάνει αν το δέχομαι, ας πούμε, ή αν το υποστηρίζω. Έχει να κάνει όμως με το. Έχει λόγο που το κάνει. Ναι, δεν μπορεί να διαφημίσει το Μίλκο για να πηγαίνει να μπει. Ναι, εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο να το κάνει. Να το περιεργάσουμε το Μίλκο, δεν είναι. Μια χαρά είναι. Το να είσαι σε συγκέντρωση τόμου και να τραγουδά στο γυναίκε στην γύρω από αυτό. Να. Γιατί είναι, έχει ωραίε γυναίκε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το έχω απορία πραγματικά. Ένα τραγούδι σαν πιο παραστατικά. Ποια. Κάποιο δεν κάνω διακοπέ. Μάλλον γιατί το κόμμα λέει δεν κάνει διακοπέ. Είναι. Όχι, βγάλαμε σε δίσκο για το Πολυτεχνείο. Παλιά. Πρώτα. Στον πρώτο. Παίζει το κόμμα αυτή η δίσκη. Δεν ξέρω, μπορεί να το παίξει όμω στο live για το. Α, μπορεί να. Να δεις πόσα χρόνια πίσω γυρνάστε. Θέλω να μου πείτε τελευταίο δίσκο που ακούτε αυτή την περίοδο και τελευταίο βιβλίο που ίσως διαβάσετε ή που διαβάσετε τελευταίο καιρό και σας έκανε έτσι εντύπωση να πεις αυτό είναι γαμάτο ή αυτός ο δίσκος είναι φοβερός. Δίσκος. Δίσκος βιβλίο. Τελευταίος δίσκος ήταν ένα γαλλικό συγκρότημα, δεν θυμάμαι το όνομα, ήταν στα γαλλικά λίγο περίοδο, ας πούμε. Μπορεί να κάνει εντύπωση τώρα, λίγο δεν θυμάμαι, ήταν καλό όνομα. Ένα ρεκόρ. Ναι, ήταν... Κουλουθάει αυτό που σου είπα, από το hip hop του 90, ξέρω εγώ. Βιβλίο. Και βιβλίο, αυτό που διάβασα, ας πούμε, και μου έκανε εντύπωση. Εντύπωση. Είναι περί Θεού αυταπάτη, ας πούμε. Εντάξει. Δεν διάβασα κάτι καινούργιο, αλλά στην ουσία. Όχι, ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Έχει ωραία επιχειρήματα, α πούμε, σε γενικά. Οπότε εντάξει. Για την ύπαρξη του Θεού. Για την ύπαρξη του Θεού. Ναι. Μην πει πάλι ότι θα απαντήσει. Θα απαντήσω για το βιβλίο. Γιατί δύσκολο δεν σκέφτομαι. Συνήθω να σου πω αυτή τη διαδικασία. Όταν ακούω, α πούμε, μουσική, δηλαδή. Δεν θα ακούσω σίγουρα ένα δύσκολο όνειρο. Θα ακούσω, ας πούμε, παίζει το μισό, παίζει μετά να το αφήσω να. Είναι λίγο περίεργο. Ναι. Είναι ανάλογα με τη διάθεση που λέει. Αλλά βιβλίο είχα διαβάσει του Τόμ Ρόμπινς. Και μου είχα κάνει και ψαχτήρι η μπάτση μια μέρα. Ήταν το καλοκαίρι, είχε μια αντιρατσιστική πορεία στη Λαμία. Και δούλευα.
Τέλος πάντων, και έφυγα από τη δουλειά, πέρασα από εκεί που αράζαμε τα παιδιά και μου κάνανε ένα έλεγχο, τι είναι αυτό, ας πούμε. Ήτανε... Βιβλίο. Αμάντα. Πέρα από αυτό που μας πεις, έτσι ακριβώς, σαν πολύ περίεργο. Αμάντα το γονείς της γης, ένα του Tom Robbins, ο οποίος είναι εφεύγας τελείως, σαν μυθιστόρημα, ας πούμε. Τέλος πάντων, κοιτάγανε την μπάτση καλά καλά, λέω, για πού στήχα που περάσουν, λέω, αμάντα το γονείς της γης. Όχι, ήταν. Γιατί του είδαμε και τα έκανε λίγο περίεργα και τα λοιπά. Δεν είχα θέμα να με χαρακτηρίσουν, ας πούμε, αλλά ήταν το αστείο, η όλη διαδικασία το κοιτάς το εξώφυλλο και σε κοιτάω καλά καλά, ξέρετε, κοιτάω το ξέρεις, σε κοιτάω δηλαδή. Πώς περνάνε τα ναρκωτικά τα πετάνε από το κοιτάξτε. Έχει δίκιο που το έβρω, άτσο πατήσαμε. Βιβλίο, μορφώνα κάνε πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, μπορούσα να κάνω, ας πούμε, μια διάλεξη περί του Tom Robbins, ότι από τους πρώτους hippies, πρώτες κοινότητες LSD κτλ. Δεν θα καταλάβαινε. Όχι, με το που ακούγανε LSD θα μου βάζανε μέσα. Δεν καταλάβαινε. Με τα αγγλικά είναι πρόβλημα, δε. Ωραία. Τώρα, και αυτή μάλλον είναι ψηλοπαδερή του ερώτηση. Ναι. Ή μπορεί και να μην είναι, αν είναι τρεις μαλάκια. Ποια είναι τα μουσικά της όνειρα, ως γκρουπ. Τι θα θέλατε να κάνετε. Αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό. Ίσως με λίγο καλύτερο ήχο. Και μια καλύτερη μίξη δηλαδή. Ναι, αυτό με λίγο, δηλαδή αν καταφέρναμε να μπούμε σε κάποιο στούντιο, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ κάποια στιγμή, να μας δούμε ένα φράγκο, κάπου δεν ξέρω. Άρα καλύτερη μίξη όμως και καλύτερος ήχος σημαίνει και μεγαλύτερη απεύθυνση. Σε περισσότερο κόσμο. Για πάρκουμε. Και όχι περισσότερο για αυτό που ακούμε εμείς δηλαδή. Δηλαδή να το βάζω ξέρω εγώ στο MP3 να τα ακούω. Και να γουστάρει. Και να μην τρίζει το αυτό και να ακουστάρω, να λέω ωραίος ήχος, αυτό. Αν και δεν με νοιάζει, εμένα ποτέ δεν με νοιάζει ο ήχος. Εγώ τους αγαπώ, δηλαδή, και ποτέ να πηγαίνα με στούντιο και σπίτι αν τα ρίγε, δηλαδή, το σπίτι τα γράφουν, ξέρω. Ναι. Δεν με νοιάζει. Οκ. Αυτό ρε. Σήμω. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ναι. Λέτε στο κομμάτι άλλος κόσμος. Μένω έξω σε αυτό το παιχνίδι, εγώ δεν θα παίξω. Αποφάσισα να μείνω στην αρχή. Είπα να τρέξω, θα προσέξω να ζήσω όμορφα χωρίς ελπίνα. Και αφού είμαι σε καραντίνα, επιλέγω καραμπίνα. Καταρχήν να ρωτήσω αν νιώθετε όντως ότι είστε σε καραντίνα. Και τι σημαίνει αυτό το επιλέγω καραμπίνα. Γελάει. Ναι, γελάει το μοναξιό εγώ αυτό. Ναι, το κατάλαβα. Το ξέρω ψήφια. Για γελά. Καταρχήν τι σημαίνει είμαι σε καραντίνα. Δηλαδή, το πρώτο μα τραγούδι. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Απλά το λέω συνεργατικά. Είναι το πρώτο μου τραγούδι. Το τι είμαι σε καραντίνα είναι ότι. Δηλαδή το γράψατε το 7 ή στη δεύτερη αρχική φορά. Όχι, δεύτερη είναι ο. Ναι. Πότε το. Να πούμε εγώ. Μετά το 9 και μετά. Το 9 και μετά. Το άδειο μου που το έχει υπογράφει. Ωραία. Το ότι νιώθω ότι είμαι σε καραντίνα. Και πιστεύω και όλοι μα πρέπει να νιώθουν λίγο έτσι. Όχι σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους μόνο, σε σχέση με το ίδιο το κράτος. Yeah. Δηλαδή, σαν να είμαστε άρρωστοι, σαν να είμαστε κάποιοι παρήσακτοι, κάποιοι άλλοι και μας έχουν βγάλει αλλού, στην απέξω, δηλαδή να ξεχωριστεί. Αυτό θέλω να πούμε τα χωρικά μας για να μην το κάνουμε. Για πες μου για το άλλο που έχει ενδιαφέρον για το άλλο. Δεν πλέον... νομίζω ότι θα κυνηγήσει τσίχλες και... Όχι. Τέτοια πράγματα δεν κάνω. Το επιλέγω καραμπίνα είναι μεταφορικά τελείως. Δεν είναι ότι θα πάρει καραμπίνα που έχει να ρίχνει στο σαχνό. Ναι. Αυτό γιατί στην Αμερική σχολεία μόνο. Επιλέγω καραμπίνα είναι ότι επιλέγω να αντιδράσω. Οποιοσδήποτε τρόπο κάνω αυτό. Εννοείς και μέσω τη μουσική και των μουσικών. Μέσω τη μουσική, μέσω τη συζήτηση. Τα πάντα. Δηλαδή επιλέγω να αντιδράσω. Τώρα, αν θέλει κάποιο να πάρει κυριολεκτικά για να πάρει καραμπίνα σε να βγει έξω, αν μπορεί να το κάνει και να αλλάξει κάτι με αυτό, προς το καλύτερο, προφανώς, ναι. Γιατί ξανά έχει γίνει να πάρουν καραμπίνες να βγουν έξω τάγκ κλπ. Αλλά ήταν λίγο περίεργο το πράγμα. Στην ουσία μας κάνουν και νοητικό πόλεμο. Οπότε αναγκαστικά θα πάρεις τα όπλα σου. Αυτό είναι το μόνο. Εγώ δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Ναι, δεν θα μπορούσα να σκοτώσω άνθρωπο. Να σου το πω έτσι. Να πω έξω δηλαδή. Θα είναι μια επανάσταση. Ναι. Ποιο είναι ο κόσμο σε μια εξεγερτική φάση, θα σκότωνε. Ποιανού επανάσταση. Ποιο την κατευθύνει, είναι πολλά. Περίμενε. Ναι. Θα το πω τώρα πάλι, μπορεί λίγο ηλίθεια. Ήταν όλε οι συνθήκε ιδανικέ και ήταν να γίνει αυτό που ήθελε εσύ. Ναι. Θα το έκανε. Εκεί μάλλον ναι, θα το έκανα.
ίσως ναι. Άρα υπάρχει να δεν ξέρω και πάλι να σου πω αν θα μπει γενική ψυχή μου, ας πούμε. Αν θα βάσταγε για να το κάνω. Αλλά σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι εκεί ίσως ήταν αλλιώς τα πράγματα. Είναι αυτοάμυνα και είναι άλλο πράγμα. Ναι. Σίγουρα είναι αυτό. Είναι η εγώ ή αυτό. Εκεί και τώρα. Αυτό λέω. Και τώρα θα σου πω. Μια περίπτωση που ο άνθρωπο έτσι καλώ. Αν μπορεί να όρει με τον άνθρωπο. Σαφώ και μπορεί να το πει. Απλά δεν ξέρω. Απλά αυτό που λέω είναι ότι δεν ξέρω τα όρια μου. Δηλαδή για να σου πω ότι θα είμαι σίγουρα εκεί ή θα. Έτσι. Γενικά δεν καταλαβαίνω. Δεν καταδικάζουν τη διακόπη που προέρχεται, α πούμε. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό κατατάει. Κάνει το μεγάλο μαλακία το σύνθημα. Δεν υπάρχει. Κατατάει ανέκδοτο. Η βία υπάρχει παντού, οπότε. Γιατί είναι τρομοκρατία. Η βία του Παρδενογιάννη και του Μπούμπουλα δεν είναι. Αυτό που αποκαλούν τρομοκρατία δεν είναι μεγάλη μαλακία. Τρομοκρατούν κανέναν που μάλλον δεν τρομοκρατεί, ξέρω εγώ. Τρομοκρατούν αυτού. Ναι, το κράτο τρομοκρατεί. Αυτού, το σχέδιό του. Αυτό τρομοκρατεί. Άρα αυτό τρομοκρατεί δεν είναι. Δεν τρομοκρατούν το λαό, δεν είναι όλο μαλακία. Ναι, σωστό είναι αυτό. Εμένα τρομοκρατούν αυτοί. Ναι. Αλλά τώρα που περιμένω την ανακοίνωση και να δω αν θα κόψουν μισθό, άμα θα. Αν όμω δεν θα λέγεται τι αγορέ, αν θα πούμε. Άμα θα πούμε τι αγορέ, και θα πρέπει να κάνει τι. Και αυτό είναι και ο πόλεμο. Δηλαδή, ο πόλεμο που βιώνει σήμερα είναι ιδιωτικό καθαρά. Πρέπει να βγει απ' έξω από όλο αυτό. Κάπω. Δηλαδή και με αυτά που μεγάλωσε και με οτιδήποτε μεγάλωσε και με αυτά που σου μαθαίνει στο σχολείο, κάπου πρέπει να βγει εκτό. Άντε πέταξε. Είναι. Δηλαδή εκεί σίγουρα φαντάζομαι θέλει καραμπίνα, αλλά ποια χειρόγραφα πρέπει να πυροβολήσει πρώτα είναι το θέμα. Ναι. Είναι λίγο. Σήμα. Αυτό που σου είπα. Καραμπίνα. Καλά στην κοθά τα λέγα εγώ. Θα το πάρω δικό ξέρω εδώ. Θα το πάρω δικό, ναι. Τώρα, για να μην διαβάσω όλους τους τύπους, αν τους έχω γράψει εδώ πέρα. Είναι. Δεν θυμάμαι και το τραγούδι ποιο είναι. Δεν το έχω γράψει μάλλον. Αλλά καταλήγει. Λέει διάφορα για τους συνδικαλιστές, αριστερούς παφυλατάδες και εξίσου πληττολιστές. Μάλλον καταλάβατε ποιο είναι. Ναι. Και καταλήγει στο τέλος. Ναι, αυτό είναι. Δηλώνω ένοχος, όχι αριστερός ή δεξιός. Τι σημαίνει αυτό. Εντάξει. Δεν είστε, ας πούμε, δεν δηλώνετε αριστερή ή δεξιό. Το ένοχος. Ας απαντήσω εγώ. Θα πλέον, όταν δεν έχεις μία βάση, ένα κουτάκι, είναι αυτό που σου λένε οι άλλοι, αυτό που έχει επικρατήσει σαν μόδα πλέον, το απολυτίκ. Αλλά δεν είναι τόσο απολυτίκ, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω πάρει κάποια πράγματα από αυτά που διάβασα. Αλλά ίσως είναι σαν την ιστορία που τα διάβασα σαν παραμυθάκι. Και από την ιστορία μπορεί να κρατήσει πράγματα. Αλλά σίγουρα δεν θα κρατήσεις. Δεν θα κρατήσει γεγονότα. Θα κρατήσει σαν το παραμύθι, ας πούμε, τι έκανε που γίνει ο σκουφίτσα με τον κακό τον λύκο που λέει μέσα από ιστορικός κτλ. Έτσι ακριβώς μπορώ εγώ προσωπικά να κρατήσω κάποια πράγματα από κάποιες ιδεολογίες. Από εκεί πέρα λοιπόν, όταν δεν έχει αυτό το κουτάκι, πλέον ίσως και κάποιοι το θεωρούν μόδα, ίσως και κάποιοι το θεωρούν ότι δεν έχει τη συνείδησή σου, δηλαδή το μυαλό σου. Πετάει αλλού και τα λοιπά. Και... από εκεί πέρα γι' αυτό δηλώνω ένοχος. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, δηλαδή όλοι αυτοί, και όπως λέω και παρακάτω, ότι για να σε βολέψει είναι παράφρον. Αν εσείς όλοι, ας πούμε, που έχετε μια ιδεολογία, είστε αυτοί που λέμε οι αθώοι που ψάχνουμε να βρούμε το καλό, ας πούμε, και το θεάρεστο, να το πω, πώς θα το πω. Το ιδανικό, καλύτερη λέξη. Δηλαδή, εγώ που δεν ψάχνω μέσω αυτών των οδών. Ίσως σαφώς. Και ίσως και είναι και ένα λογοπαίγνιο με αυτή τη φράση που χρησιμοποιούσα παλιότερα πολύ και εμένα και δε, ότι δεν είσαι εμάς εναντίον μας. Μπορεί να είναι και έτσι. Δηλαδή, αν όπως το βλέπει ο καθένας από αυτούς, αν το βλέπει με αυτή τη λογική. Εκεί ναι, δηλώνω ένα που σίγουρα. Ωραία. Η τελευταία ερώτηση είναι πολύ απλή. Ποιο είναι το επόμενο live, αν θα κάνετε κάποιο live, τι έχετε στο νου μου, ή γενικά για τη μουσική, αν έχετε τραγούδια έτοιμα. Ναι. Τώρα μπήκαμε σε μια διαδικασία σκέψης για τραγούδια. Επειδή είναι και δύσκολο το...
να γράφουμε μαζί. Βέβαια, εντάξει, θέλω να πω είναι δύσκολο από τη φάση ότι σε άλλη πηγή θα γράψει ο ένας, σε άλλη πηγή θα γράψει ο άλλος. Ναι, μέχρι θα τα κολλήσουμε μέσω ίντερνετ, θα τα στείλουμε ένα στον άλλον κτλ. Αλλά δεν θα είναι το ίδιο, ας πούμε, αποτέλεσμα. Σκεφτόμασταν ίσως και το και ξεχωριστό δίσκο. Σαν μέλη του θεάσου, εννοείται. Θα κάνουμε καθένα σαν σόλο. Σαν σόλο. Όχι, δεν θέλει να είναι. Όχι, βέβαια. Απλά θα, όποτε βρισκόμαστε, δηλαδή καλή ώρα όπως κατέβηκα Αθήνα, γράφουμε. Δεν είναι. Ελπίζουμε το καλοκαίρι να καταφέρουμε να εγγραφήσουμε σωστά τον πρώτο δίσκο σαν παράφανο θεάσος. Το οποίο θα το κυκλοφορήσετε στο ίντερνετ, ας πούμε. Ναι, μόνο ίντερνετ. Και χέρι-χέρι, αν θέλει κάποιος να πάρει το CD, θα εντάξει. Θα τιμολογείτε. Λέμε την ελάχιστη. Τώρα, δηλαδή, φαντάζομαι ανάλογα με το κόστος, πόσο θα μας στοιχήσει και τα λοιπά, 2 ευρώ. Αυτό το έχει πάρει. Δηλαδή. Πιο πολύ θα είναι την καταβολή, αν το στείλουμε σε κάποια παράδοση, τι ξέρω. Και τα solo τώρα γράφουμε ο καθένα. Τώρα έχω ξεκινήσει, έχω σε σκαλιά κάνα δύο τραγουδάκια σε ιστοπολογικά προ παρόν. Γιατί μερικοί καθυστερούν να σώνουν τι μουσικέ. Όπω ο Σιμώνα. Ναι, γιατί έχει κρύο στη Ρωσία και δεν περνάει την στιγμή. Είναι από τη Σοβιετική Ένωση. Και live τώρα στη Λαμία μετά το Πάσχα, ίσως γίνει κάποια στιγμή. Κάποια με στα σκαριά, ναι. Ναι, μαζί και με άλλα παιδιά, με τους Μαύρους Ορίζοντες, με τη Χέξη, μια κοπέλα που ραβάει αυτή. Ποιος όλος είναι. Και ο Λούνατη. Απλά αυτό είναι στα σκαριά, ακόμα δεν έχει κλείσει δηλαδή για να πούμε σίγουρα. Είναι όλοι παιδιά που είναι στη δικιά μας φάση, ξέρω εγώ, στο DIY που λέμε τώρα, στη δικιά μας φάση αυτή. Και μετά μας έχουν πει πάλι τα ίδια παιδιά και μερικοί άλλοι, ξέρω εγώ, για τη, στο Χαλάνδη, στο Πραγόπουλο, στο Πραγόπουλο, κατά το Πραγόπουλο, εκεί πέρα. Εκεί πέρα μας έχουν πει το Μάιο, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει από αυτά και αν θα γίνουν. Και γενικά εμείς είμαστε ανοιχτοί, ξέρω εγώ, σε προτάσεις και τέτοια. Αυτό που λέγαμε και πριν, ξέρω εγώ, πριν να αρχίσουμε ότι άμα ας πούμε Ελλάδα πει στη Θεσσαλονίκη, δεν ζητάμε λεφτά για τέτοια, μόνο ζητάμε τα μεταφορικά μας, γιατί δεν έχουμε για να πούμε, δεν θα έρθουμε. Δηλαδή να έχουμε δουλειές, ας πούμε, δεν σε να, νοιάζει. Λες πάω και ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Αλλά τώρα είναι λίγο. Okay. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, να είστε καλά. Να είστε καλά.